Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα των δημάρχων, των εμποριακών, των βουλευτών. Στη ζούγκλα της υγείας, της παιδείας, της ομολαγνίας. Στη ζούγκλα των δημοσίων έργων. Στη μίζα, τη ρεμούλα. Στη ζούγκλα των Ολυμπιακών, της Ολυμπιακής και της Διαπλοκής. Και όπως στην άλλη ζούγκλα, τη γνωστή του Μάκη, έτσι θα παραλάβουν και από εδώ όλοι οι Ζουλού της ζουγκλοελλάδας μας. Θα σας χαρίσουν άνθρωπο γέλιο και μια ξέχαστη βραδιά. Καλή διασκέδαση! Και πρώτο αστέρι της σκηνής, ένας ζουγκλοδήμαρχος που τρώει παϊδάκια και γέμισε τη ζούγκλα καγκελάκια. Υποδεχτείτε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Γκλάμουρ Ελληνόπουλο. Με λένε Δημήτρη και πολύ με αγαπάω και έχω φτιάξει μια συναυλοβερή. Με λένε Δημήτρη και στη ζούγκλα περπατάω και της προσφέρω ευγενή ιδανικά. Πολύ μ' αρέσω και γι' αυτό πολύ με πάω. Παντού φυτεύω αν την καλοπιστικά. Καλοπιστικά, καλοπιστικά. Με λένε Μίτσο και έχω φτιάξει και ένα κόμμα για να σε σώσω, Ελλαδίτσα μου γλυκιά. Αλλά κανένας σας δεν γράφτηκε ακόμα. Αν αγαθείτε δεν σας υποφέρω πια. Και τώρα ο πρωθυπουργός αυτής της ζούγκλας, Κώστας ο Πεπονοκέφαλος, ή Τρουμπομούρης ή Σιμιτοπιχτούλη. Πεπέχο δεν μου βάλανε μια Παπανδρέου βάση που είναι ίδια μέρο που είχε στα μάτια γράφει. Το Υπουργείο Άμυνα μου βάλανε το Γιάννο. Δεν βάλανε καλύτερα Τερνή και Μητροπάνο. Στο Δήμο και Αστάξιο σε κόμπου σε χωρί τρόπο κάθε σκύνηγα και πιάνει ένα. Οικονομία βάλανε κάποιο μισθοδουλάκι. Μα έρξε στη δίαιτα, πέφτει το στομαχάκι. Για Υπουργό Πολιτισμού έχω τον Βενιζέλο και έγινε ο πολιτισμός της χώρας μας. Το μπαμπουτσί τον βάλανε σε ένα καράβι μπούτσο και βγήκε ένα σπιλότσο και του φάγε το. Και όλους τους μου φέρονται με φθόνο και κακία, αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι αργιά. Μήπως είναι αρθρόστομος. Σιμίτι, 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 εσύ το έκλεισες του Έλληνα το σπίτι. Σιμίτι, 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 εσύ το έκλεισες του Έλληνα το σπίτι. Σταμάτα πια να κάνεις το λιοντάρι, σταμάτα πια σε πήραμε χαμπάρι. Τη ζούγκλα την κατάντησες και θύλα, μα ήρθε η ώρα τώρα του γορίλα. Πρωθυπουργό, η ζούγκλα μας θα αλλάξει, στις εκλογές η ζούγκλα θα σε κράξει. Παπαρίγα, παπαρί, παπαρί, παπαρίγα, κάτω το πασαπιένου του που και οι δύο σαν πίτσε τσετιμίγα πίνουνε το αίμα του λαού, πίνουνε το αίμα του λαού. Ας ακούσουμε και την άποψη της πρώτης κυρίας των Ευρωπαϊκών Αγώνων, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τα τρώει όλα, δεν αφήνει ούτε κοκαλάκι. Ολυμπιακό χωριό. Ω, 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 ω. Κρίμα με ουρά.
ο προστάτης των φτωχών είναι ο Ρομπέρτο Ζουγλών. Πως πότε πατριώτες θα ζείτε σαν Ζουλού, με μίζες, με κομπίνες και όνειρα μαϊμού. Πως πότε χουλιγκάνοι θα ζείτε σαν παιδιά, με τράγκα, με βολάνι, λεπάλου καρουβά. Πως πότε η Ελλάδα θα ζει με δανεικά και πίσω η Ακλάδα να έχει την ουρά. Σε λάθος ζούλα ήρθα. Ποιος ήρθε κύριε Ρεζαστέρμα? Είμαι ο Ρομπέν των Δασών, ο αγαπημένος των παιδιών πριν βγουν τα Pokémon. Τι θέλεις στη ζούγκλα μας βρε τρελέ? Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, καλέ μου κυκόμου. Λέτε να τελειώσουν τα Ολυμπιακά έργα? Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν τα Ολυμπιακά έργα, αλλά τα λεφτά τελειώσανε ήδη. Εγώ θα πω πρωθυπουργός. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η καταστροφή της ζούγκλας, καλό μου παιδοβούβαλο. Εγώ θα ξαναβγώ πρωθυπουργός. Τι λένε ρε Σταφίδο μου, ρε. Έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η συντέλεια του κόσμου. Και ποιος θα γίνει πρωθυπουργός? Εγώ, που έχω όραμα και φαντασία και από φωνή, καλά. Κορμάρα, έτσι δε, α! Το καζάνι, μη το καζάνι μέσα! Να βράσεις μέσα, το καζάνι! Η Τζέιν τώρα έχει και τένα κορίτσι Γιούλη. Σάφτη για την καμένη αγάπη της από την εκπομπή της Νικολούλη. Ταξί, ταξί. Αχ, κορμάρα μου εσύ. Εγώ. Βρατσαρά μου. Ευχαριστώ. Τζέι, I love you. I love you too. I love you three. Τζέι, τα γράφια. Ελέγω με τη σύμπλε. Τάρζα! Ναι. Γιατί περπατάς έτσι? Δεν θυμάσαι που πάλιψα με εκείνο το, ρινόκερο για να σε σώσω? Ναι. Μου χώσε το κέρατο από πίσω. Τζέι, γιατί με αγαπάς τόσο? Γιατί είσαι και πολύ άντρας. Εγώ? Έχεις ξαναπάει ποτέ με άντρα? Όχι, είσαι ο πρώτος μου. Να, γι' αυτό. Τάρζαν. Ναι. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Θέλω να νιώσω γυναίκα. Θες να νιώσεις γυναίκα? Έβαλε πλυντήριο. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι εκείνο το... εκείνο το λιοντάρι που το κυνηγούσαμε, το... με το μαύρο το φύλαρχο αυτό το πρατσαρά, ναι. Το κυνηγούσαμε για να το σκοτώσουμε. Ναι. Κάποια στιγμή το στριμώξαμε. Mm. Και είπαμε όποιος το σκοτώσει πρώτος θα πάει με γυναίκα. Και τι έγινε? Το αφήσαμε να φύγει. Πού είχες πάει και άρχισες τόσο? Είχα πλέξει καλέ, τι ποτηλιάρισμα είναι αυτό, σκέτη ζούγκλα η Αθήνα. Και πώς ήρθες, από δέντρο σε δέντρο? Πού να βρει δέντρο, τα κάψανε όλα, ήρθα από στήλο σε στήλο τη ΔΕΗ με τη τσίτα. Μα πού είναι η τσίτα, τσίτα, τσίτα! Καλώς την είναι. Πού είχατε πάει?
Είχαμε μπλέξει στην Ομόνοια, δηλαδή η Τσίτα μπλέξε στην Ομόνοια. Βρήκε ένα ουρακοτάγκο, το Χάιντε το φύλαγε, έπαιζε μαζί του. Ουρακοτάγκο στην Ομόνοια? Έμοιαζε με ουρακοτάγκο, Κώστας ο Τσάκωνας ήταν. Όντως θέλω να φύγουμε, θέλω να ξαναπάμε στη ζούγκλα. Δεν μπορώ εδώ πια. Δεν μπορώ. Εδώ είναι. Αυτή είναι η ζούγκλα εδώ πέρα. Και ούτε η Τσίτα θέλει. Θέλει και αυτή να φύγουμε. Συνέχεια βρίζει. Τάρζαν, εμένα μ' αρέσει εδώ. Να βρεις μια δουλειά να ζήσουμε εδώ για πάντα. Πού να βρεις δουλειά? Δεν υπάρχει ενεργία εδώ. Για να βρεις δουλειά, η Αλβανός πρέπει να είσαι η Τζούλι Μπάρκα. Please, Τάρζαν, βαρέθηκα τη ζούγκλα. Όλο άγρια θηρία έχει εκεί. Είπα, θα φύγουμε. Θα φύγουμε, είπα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ εδώ. Και ξέρω τι να κάνω στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα. Τι πολλοί, Τάρζαν? Όχι, γκέι. Γκέι? Ναι. Τι είναι γκέι? Αγρότες. Και τι καλλιεργούνε? Αγκούρια. Δεν ξέρει, είναι αθώα. Καλά. Πριν φύγουμε, θα πάρω την τσίτα και θα πάω στην Ερμού για ψώνια. Ναι, θέλεις κάτι? Ναι, πάρε μου μια φούστα Βαλεντίνο. Φούστα Βαλεντίνο? Τι είσαι ο Ρουβάς? Ναι, τι ο Ρουβάς καλύτερος είναι από μένα. Έλα, πάρε μου και ένα μαγιό τάγκα σχιστοκόλικο. Καλά. Θα δεις αυτή την όμορφη βραδιά, χιλιάδες άγρια χρειά, γορίλες και ζουλού. Θα δεις πως σου τα παίρνουνε χοντρά, φτωχέ μου γκρέκο μασκαρά, πασόκες και νουδούα. Θα γίνω εδώ για μάνα, ο Ευρωπαίος σου μπαρμαν, ο τελευταίος σου, μπράβο, θα μου μοιραίο σου, ο αιρό. Θα αρχίσουν οι ξεφτύλες στον μπαρ να παίζουνε μπουρδες, θα μας ζαλίζουνε κι όλοι θα μας τα φρίζουνε. Η ζούγκλα η Ευρωπαία μου δίνει και φύλλη, μου δίνει στυλ. Το κάθε τσόλι, Μιλτού κι Ανδρέα, πουλάει μου χρή και σε ξαπίλ. Αυτό μας. Στην παράστασή μας χαιρετίζουν αυθόρμητα οι υποψήφοι δήμαρχοι Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη και Χρήστος Παπουτσής. Ποιος θα περάσει πρώτος? Εγώ ρε, εγώ θα περάσω πρώτος και θα βγω, ε. Τι θα βγω, σύντροφη, θα σαρώσω. Γεια σας, καλή μου ψηφοφόρη. Είναι μια Ντόρα δύσκολη των εκλογών η τώρα. Βαρύς ο Χρήστος και βουβός, σαν μαδημένος πετινός, πρώτου ξεσπάσει η τώρα. Έλα γόρι μου τώρα, έλα. Και τώρα η τώρα. Είμαι εγώ η τώρα, τώρα κάτι φορά, κι ο χοντρός ο ίδιος δεν με σταματά. Έχω Λε, μην την ακούς. Τώρα είναι, θα περάσει. Λέ, σας ομιλεί η δημαρχέσα σας. Η Αθήνα είναι στο χείλος του γκρεμού. Μαζί θα κάνουμε το άλμα μπροστά εμπρός. Λε, Αθηναίοι, την Αθήνα θα τη σώσει ένας παπουτσής με γνώση. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως δεν βγαίνει με καμία κυβέρνηση. Λε, συγγνώμη. Μωρή πουτά. Ω. Oh. Μωρή πουτά, βρε στα λεφτά. Α, είχα ομόλογα ητβά. Και είναι μπαμπά του Μητσοτά. Και ακούς λόγκαν δυνατά, Ντόρα, η αποθέωση της γυναίκας. Αχ, σιγά το λόγα ρε τωράκι. Σιγά, ό,τι και να κάνεις ρε τώρα. Ο επόμενος δήμαρχος θα είμαι εγώ, θα βγω. Έστω στο δεύτερο γύρο, αλλά θα βγω. Α, σε φάω, γόρι μου, από τον πρώτο γύρο. Γύρω με πίτα ρε θα φας, θα παλέψουμε στήθος με στήθος. Ε, τότε θα σε φάω σίγουρα, με διαφορά στήθους. Και κουμάντο σπίτι σου, Χριστάρα. Σπίτι μου είναι το δημαρχείο και θα μείνω με τον σύντροφο Μόρτζο. Θα μας το διακοσμήσει η Πέμι Ζούνη, ναι, και η Βέτ.
Οι μαύροι μας. Και το Μάικλ Τζάκσον να πάρεις πάλι πάτο θα πιάσεις. Εμένα θα με ψηφίσουν μέχρι και οι Αλβανοί. Αθηναίοι, φοβού τους Αλβανούς και τώρα φέροντας. Εγώ έχω μαζί μου τον σύντροφο Πιατά. Πιατά έχεις, πρόγραμμα έχει. Και πρόγραμμα έχω και λύσεις για όλα έχω. Τι θα κάνεις με τα σκουπίδια, Χριστάρα, για πες μας. Δωράκι, αυτό είναι το βασικό σύνθημα της εκστρατείας μου. Αθηναίοι, διατηρείτε την Αθήνα καθαρή. Πετάει τα σκουπίδια στον Πειραιά. Ε? Σωθήκαμε, Χριστάρα. Να σου πω, με τις πλημμύρες, τι θα κάνεις με τις πλημμύρες, θα πλημμυρίζει η Αθήνα από βροχές. Τώρα, έχω συνεννοηθεί ήδη με τον Αγκούδη μου. Στις γραμμές των λεωφορείων και τον τρόλι θα βάλω φεριμπόδρυ. Να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σπίτι του, όχι κολυμπώντας κανονικά. Γιατί εσύ τα κάνεις δηλαδή τώρα, Άκη. Ποιον Αγκούδη μου, αγόρι μου, έχω υπογράψει με Minoan Lines. Μεγαλύτερα φεριμπόδρυ, θα σε σκίσω. Αμάν, ρε συν τώρα, ξεσκέφτομαι. Λες να μας την κάνει ο Κουβέλης. Γιατί, τι να μας κάνει δηλαδή. Αυτός λέει θα βάλει γόνδολες. Γόνδολες! Πού θα βρει τους γονδολιέριδες. Τι να σου πω, θα πάρει οι Αλβανούς που μιλάνε τα Ιταλικά. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά. Εγώ Αθηναίοι θα εφαρμόσω την ανακύκλωση. Κάθε Αθηναίος πριν πετάξει τα σκουπίδια του θα τα παίρνει και θα τα κάνει ένα κύκλο γύρω από το τετράγωνο που μένει. Και θα παίρνει από το σκουπιδιάρι ένα κουπονάκι. Με αυτό το κουπόνι θα μπορεί να ψωνίζει όπου θέλει με 50% έκπτωση συντροφή. Τρίχες, αγόρι μου, εγώ θα φέρω το αλκοολούχο νερό τώρα. Αθηναίοι, δεν θα πίνεις νερό. Θα πίνεις βιλούδου. Αθηναίοι, θα εφαρμόσω την ανακύκλωση. Τώρα κάθε Αθηναίος που δεν ξέρει ελληνικά πρέπει και θα μάθει ελληνικά. Τι λες, αγόρι μου, εμείς θα μάθουμε στους Έλληνες την καινούργια γλώσσα. Τη γλώσσα του πρόδρομου από το Big Brother. Κάτσι κάτσου η καπάν του στραβού κουρμίδι σας. Έδωσε και όνομα σε μια σοκολάτα ο πρόδρομος. Περπατούσε με μια φίλη του στον δρόμο, βλέπει κάτω μια σοκολάτα και αρχίζει και φωνάζει. Σταυρούλα! Κιτκάτ, κιτκάτ, κιτκάτ! Από τότε τη σοκολάτα τη λένε Κιτκάτ. Αυτές είναι μοντέρνες ιδέες. Αθηναίοι, μην ακούτε το Μητσοτάκι με φερούχα. Εδώ ο παπουτσής από την Αθήνα έξισε και κέρδισε τα μαλλιοκεφαλά του. Γιατί να μην κερδίσω εγώ σύντροφη. Δεν φταίει εσύ, αγόρι μου, η φαντασία σου τα φταίει, οπότε άσχετα. Κάτσε ρε τώρα, Άκη, κάτσε. Δηλαδή, εσύ πώς το βλέπεις το ζήτημά μας. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Εδώ καθαρά ενώπιο σε ενώπιο. Εδώ καραμαλής για να μην βγω εγώ πρωθυπουργός, με κατεβάζει για δήμαρχο. Αυτός είναι ικανός να ψηφίσει παπουτσί. Αμάν, αμάν. Λες και εσύ για να μην βγω εγώ να το ρίξει την τώρα. Και εγώ τώρα τι να ψηφίσω, παπουτσί. Κάτσε ρε τώρα, και εγώ τι να κάνω, να ψηφίσω τώρα, ρε τώρα. Ψήφισε τώρα, ρε Χριστάρα, αφού με θέλει όλη η χώρα. Περίμενε. Συγγνώμη, κύριε. Τι θέλετε? Πέστε το, για να το καταλάβει καλά. Σε θέλουν. Ένας, δύο, τρεις, πέντε, εφτά. Ποιος ένας, δύο, τρεις, εγώ μου. Είναι πολύ σοβαρό. 22%. Δεν θα κάνουμε το ίδιο γκάλωπ σε σένα. Θα ψηφίσει κανείς σας, παπουτσί. Παπουτσί. Κάποιον είδα εκεί. Ευχαριστώ. Κάποιος χειροκρότησε. Η ξαδέρφη μου είναι και έχει φέρει όλο το σόι, πειράζει. Γι' αυτό σου λέω τώρα και ο επόμενος δήμαρχος, ο δήμαρχος της Ολυμπιάδας είμαι εγώ, Αθηναίος ο Γκάγκαρος. Και εγώ η Γκάγκαρα της Αθήνας, φτού και βγαίνω. Βγαίνω δημαρχίνα σ' όλη την Αθήνα, Βάθη, Μακρυγιάννη και Ψήρη. Μάτια μου μεγάλα, ψάξε εσύ κι άλλα, όλοι εδώ ψηφίζουν παπουτσί. Πεσμένος πολίτης απειλεί να αυτοπυρποληθεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κατευθυνθείτε προς τα εκεί αμέσως. Κι εγώ είμαστε! Νάτος! Έρχεται προς τα δω! Με το μαλακό μου τον αγριεύετε, αφήστε μου πεδίο ελεύθερο να δράσω. Γρήγορα! Να έρθει δικός ψυχολόγος να μιλήσει με τον αυτόχειρα. Θέλει αυτοπυρποληθεί! Πίσω όλοι ρε! Πίσω όλοι ρε! Πίσω πάντα θεμάσατε! Θα αυτοπυρποληθώ! Δεν αντέχω άλλο! Με πνίξανε τα κρέη! Η οικογένειά μου πεινάει, γι' αυτό σας λέω! Φέρτε μου κανάλια! Φέρτε κάμερες! Θέλω τον Ευαγγελάτο! Μην όντα μου! Σκέψε εμένα τη γυναίκα σου! Κύρα στη φύλακα, μην τον αφήσει να καεί! Νόντα μου! Σκέψου τι πας να κάνεις! Άμα ψηθείς, τι άντρα θα έχω εγώ! Κοντοσούβλη! Θα κάνω μια καμένη χείρα, με ποιον θα κοιμάμαι. Καμένη χείρα με τον καμένο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο? Με πνίξανε τα γραμμάτια, κυρία μου. Είμαι άνεργος. Η γυναίκα μου όλη μέρα στη δουλειά μπαίνει με τη μούρη και βγαίνει με τον κόλο.
Τι δουλειά κάνει? Έχει περίπτερο. Πήγατε στον υπουργό για το πρόβλημά σας? Και βέβαια πήγα στον υπουργό, αλλά έπεσα πάνω σε 6 χαραμοφάιδες. Όχι και χαραμοφάιδες, για να τους έχει εκεί κάποια δουλειά θα κάνει. Χαραμοφάιδες. Ο ένας άνοιγε την πόρτα του υπουργού, ο δεύτερος έκλεινε την πόρτα του υπουργού. Ο τρίτος σήκωνε το τηλέφωνο του κυρίου υπουργού, ο τέταρτος τόκλεινε το τηλέφωνο του κυρίου υπουργού. Μα εσείς μας είπατε 4, ενώ ήταν 6, οι άλλοι 2 τι έκαναν? Όταν ο υπουργός πήγαινε στην τουαλέτα, ο ένας του κατέβαζε το φερμουάρ και ο άλλος του το τίναζε. Με το δικό σας θέμα, τι έγινε? Πήγα και του λέω, κύριε υπουργέ, λυπηθείτε με, είμαι άνεργο. Τυχερός είσαι, μου λέει. Αυτός που μου το τίνεζε πήγε φαντάρος. Από αύριο πιάνεις δουλειά. Σας παρακαλώ, κύριε υπουργέ, σας παρακαλώ. Παντρεμένος άνθρωπος με 2 παιδιά, στην ηλικία μου, να γίνω τώρα το τιναχτήρι σας? Αν μη στεναχωριέσαι, χρυσό μου, μου λέει. Άμα δεν θες εσύ, θα στο τεινάζω εγώ. Γι' αυτό σας λέω, φέρτε μου τον Ευαγγελάτο. Μην κάνεις έτσι, Χριστιανέ μου, θα το βρεις το δίκιο σου. Πού θα το βρω το δίκιο μου, κύριε Σερίφη, κύριε Πόλσμα, λόγω καταστάσεων? Δεν βλέπεις, τα πάντα έχουν ξεσαλώσει. Δεν βλέπεις, το Πασόκ τραβάει, ρε παιδί μου, τραβάει δεξιά. Τι πρέπει να κάνω, Σιμίτης? Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση. Ας αλλάξει και τα κάκια, τι με νοιάζει εμένα, ναι. Μα την έκανε, κύριε. Άμα αυτό είναι ευθυγράμμιση, τότε να κάνει απόσυρση, να τελειώνουμε, κύριε. Μα κάτι έκανε ο Σιμίτης στο λαό, κύριε. Βεβαίως, ο Σιμίτης κάνει στο λαό αυτό που δεν μπορεί να κάνει στη Δάφνη. Κατάλαβες? Γι' αυτό σας λέω, φέρτε μου ένα σεξολόγο. Φέρτε μου τον ασκητή. Μα μόλις ήρθε ψυχολόγο. Για δήλωσό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε να κάνω τη δουλειά μου. Αφήστε να κάνω τη δουλειά, περάστε έξω. Πίσω, τζιτζιτ, πίσω. Πώς σε λένε, αγαπητέ μου? Δία. Δία? Είμαι ο γιος του Τρία. Τι λέω, δεν είμαι καλά, ρε. Το μικρό? Το έβαλα για ύπνο. Φέρτε μου τον Ευαγγελάτο. Στάσου, στάσου. Άσε να το κουβεντιάσουμε πρώτα. Μήπως ζήτησες ποτέ τη βοήθεια του κράτους και δεν την είχες? Ποιο κράτος, κυρία μου, με κοροϊδεύεις τώρα? Υπάρχει κράτος? Τι λέμε τώρα? Εδώ φόνο κάνεις, τρώσεις όβια. Σε πάνε το μεσημέρι στον Κορυδαλό και τα απόγευμα σου δίνουν άδεια να πας σπίτι να βρεις την κόμενα. Γι' αυτό σου λέω. Εχθές το βράδυ, για να καταλάβεις, μπήκανε στο σπίτι μου 2 κλέφτες. Παίρνω αμέσως την άμεσο δράση. Εμπρός, 100 εκεί λέω. Όχι, μου λένε. 2 και παίζουμε τάβλη. Τρελάθηκα. Πάω αμέσως στο αστυνομικό τμήμα μες στα άγρια μεσάνυχτα. Είδα εκεί πέρα το φρουρό της πύλης που ξενύχταγε, τον λυπήθηκα. Του λέω, να σου φέρω ένα φραπέ. Α, όχι, μου λέει. Άμα πιο φραπέ, δεν με παίρνει ο ύπνος. Γι' αυτό σου λέω, φέρτε μου τον Χρυσοχοίδη. Άρε, Σερίφη, δεν μιλάς. Στάσου, στάσου. Μήπως έχεις οικονομικά προβλήματα? Και βέβαια έχω οικονομικά προβλήματα. Άνοιξα ένα μαγαζί και μπήκα μέσα. Γιατί μπήκες μέσα? Γιατί έπεσα έξω. Δεν έχω φράγκο, μαντάμ. Δεν έχω μία. Σας ορκίζομαι. Δεν έχω λεφτά να αγοράσω ούτε προφυλακτικό. Και πηγαίνεις έτσι, χωρίς προφύλαξη? Α, όχι. Το τυλίγω σε αλουμινόχαρτο. Έτσι δε και του ρίξω αλλά το πίπερο και το βάλω στο φούρνο, γίνεται λουκούμι. Έλα μια μέρα σπίτι να πάρεις με ζεδάκι, έλα. Εμείς κάθε μεσημέρι αυτό τρώμε. Τζιζιζιζ. Δεν μου λες, ναι. Καμιά δουλειά έψαξες να βρεις? Ναι, παίρνω έξω από μια τράπεζα, είδα μια πινακίδα που έγραφε «Ζητείτε ταμεία». Πάω μέσα, κύριε διευθυντά, λέω, ήρθα για την πινακίδα. Άσε, μου λέει. Την πινακίδα τη βάλαμε για το δικό μας τον ταμεία. Μας βούτυξε τα λεφτά και τόσκασε ο μπαγάζας. Γι' αυτό σου λέω τζιζιζιζ. Μην απελπίζεσαι, αγαπητέ μου, όλα θα πάνε καλά. Ναι. Και υγεία και οικονομία. Ποια οικονομία, μαντάμ, συνέχεια οικονομία. Σου λέω, δεν υπάρχει φράγκο. Εδώ μου κόψανε το τηλέφωνο. Σοβαρολογούμε τώρα. Βγήκα έξω να κάνω τηλέφωνο. Μπήκα κατά λάθος σε ένα οίκο ανοχής να τηλεφωνήσω στο ΙΚΑ να κλείσω ραντεβού. Φεύγοντας, ρωτάω την κυρία Τσατσά. Δεν μου λέτε, μαντάμ, τι χρωστάω για το τηλέφωνο που έκανα στο ΙΚΑ? Α, τίποτα, μου λέει. Από μπουρδέλο σε μπουρδέλο είναι δωρεάν. Εδώ είναι ωραίο αυτό, ωραίο είναι εδώ. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, αλλά οι πολιτικοί όμως όταν αρρωστήσουν δεν πηγαίνουν στο ΙΚΑ, πηγαίνουν στο Ωνάσιο. Βεβαίως, ο Πάγκαλος στο Ωνάσιο έκανε εγχείρηση χολής. Και μάλιστα χωρίς αναισθησία. Χωρίς αναισθησία? Έχει δική του αυτός, δεν το ξέρεις, ε? Τζιτζιτζιτζ. Γι' αυτό σου λέω, πεινάω, μάνα μου. Πεινάω, δεν έχω να φάω, δουλειά δεν έχω, ένσημα δεν έχω, σύνταξη δεν θα πάρω, γι' αυτό σας λέω, φέρτε μου το ρέπα. Τι να το κάνεις? Να τον χέσω. Τζιτζιτζιτζιτζ. Μην απελπίζεσαι, αγαπητέ μου, όλα θα πάνε καλά. Άκου και εμένα που είμαι ψυχολόγος. Ψυχολόγος, γιατρός είσαι, σοβαρά? Τι διάγνωση κάνεις για μένα, γιατρέ? Είμαι πολύ αισιόδοξη.
Οι καταιγίδες θα κοπάσουν, τα σύννεφα θα διαλυθούν και ο ουρανός θα ξαστερώσει. Α, είναι βλαμμένη, ρε. Τι λες, κυρά μου. Αυτό δεν είναι διάγνωση, αυτό είναι λανθασμένο δελτίο καιρού. Μα σοβαρολογήστε τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Οι πολιτικοί μας δουλεύουν. 20 χρόνια τώρα κοροϊδεύουν τους αγρότες ότι θα στείλουν, λέει, τον αχελό στη Λάρισα. Και γιατί δεν τον στέλνουν? Γιατί αντιδράει το ολοακαρνανία, τους το είπανε. Έτσι κι στείλτη του να χυλώου στλάρσα. Ημίστε αλουμι του μπινιό στα γκρίνιου. Ιδόκι τώρα. Άι την τε. Άι την τε. Ναι, αλλά ο Σιμίτης όμως πήρε μέτρα για τη διαφθορά. Α, ναι, ναι, ο Σιμίτης όλο μέτρα για τη διαφθορά παίρνει. Προχτές μάλιστα φώναξε τους βουλευτές του και τους τάψαλε για καλά. Τους είπε, στο Πασόκ, δεν υπάρχει θέση για διεφθαρμένους. Συμπληρώσαμε. Είμαστε φουλ. Δεν θέλουμε άλλος. Τα φάγαμε όλα, τελείωσε. Τώρα, μην τα φορτώνουμε όλα στο Πασόκ. Δεν φταίει μόνο το Πασόκ. Όλα τα κόμματα φταίνε. Δεν είδες φαγωμάρα μέσα στη Βουλή? Δεν άκουσες φωνές και φασαρία? Αμέ, ο Κακλαμάνης κάθε μέρα κάνει παρατήρηση στους βουλευτές. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μη φωνάζετε μέσα στη Βουλή. Θα ξυπνήσετε τους άλλους μισούς που κοιμούνται. Άσε που όλοι εκεί μέσα τρώνε πασατέμπο μέσα στη Βουλή, αν είναι δυνατόν, ε? Και πετάνε τα φλούδια στο πάτωμα. Είναι δυνατόν? Για να καταλάβεις, προχτές ο Κακλαμάνης έκανε τσακωτό τον Κεδίκογλου με τη χούφτα του γεμάτη από φλούδια. Και τι έκανε ο Κεδίκογλου? Καλά, γάτα, ε. Τα βάλε γρήγορα, γρήγορα στην τσέπη του Γιαννόπουλου. Τώρα όμως με τις δημοτικές εκλογές ο λαός θα στείλει το μήνυμα. Βρε, ο λαός πάντοτε στέλνει το μήνυμά του. Κάποιοι μπαγάσιδες κατά καιρούς αλλάζουν αυτό το μήνυμα. Δεν είδες τι έγινε στις τελευταίες εκλογές? Φέρανε 180.000 Ρώσους και ψηφίσανε. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας έχουμε Ελληνορώσο πρωθυπουργό. Και τώρα στις δημοτικές εκλογές να δεις τι έγινε να γίνει. Γι' αυτό ο Σιμίτης πήγε στην Κίνα. 500.000 Κινέζους θα φέρει να ψηφίσουνε. 500.000 Κινέζους. Θυμηθείτε με, ναι, ναι. Και είναι λογικό, ε. Οι Κινέζοι τον Κινέζο θα ψηφίσουνε. Τηλεόραση βλέπεις? Άλλες για την άλλη κομπίνα που κάνανε, ναι. Που βάλανε στην τηλεόραση σκηνές από μια προεκλογική συγκέντρωση του Πασόκ που έγινε το 1985. Και ξαφνικά βλέπω τώρα στην τηλεόραση την πεθερά μου την Ελπίδα που πέθανε το 1995 να κουνάει μια σημαία του Πασόκ. Τρελάθηκα, αδερφέ. Στα αλήθεια πίστεψες ότι αναστήθηκε η πεθερά σου? Ξέρω εγώ. Λένε πως η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Αλλά καλά μας κάνουνε, αφού εμείς χασάν και αυτοί μασάν. Πάντως ο Αβραμόπουλος έκανε περικοπές στα έξοδα του Δήμου. Ένα παράδειγμα τώρα που έκανε ο Αβραμόπουλος περικοπές στα έξοδα του Δήμου. Ξόδεψε 500 εκατομμύρια για να φτιάξει μάντρες στα νεκροταφεία. Τι τις θες τις μάντρες στα νεκροταφεία, κύριε Δήμαρχε, αφού αυτοί που είναι μέσα δεν πρόκειται να βγουν έξω? Και αυτοί που είναι έξω δεν θέλουν να μπουν μέσα. Πού τα ξοδεύεις τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε? Πού τα πετάς τα... Αν το άλλο, το κόμμα, τι το θέλες, Δήμαρχε? Ήτανε κόμμα, έγινε απόκομμα. Και τώρα έχει πέσει σε πλήρες κόμμα. Τελείωσε. Η σχέση με τη γυναίκα σου πώς είναι, είναι καλές? Θαυμάσιες, θαυμάσιες. Μήπως η απατάει και δεν μου το λες? Δεν φαντάζομαι. Αν και την περασμένη εβδομάδα ο Μπατζανάκης μου μου λέει, τρέχα γρήγορα στο σπίτι. Η γυναίκα σου είναι γυμνή απάνω στο κρεβάτι με τον κουμπάρο. Ωχ, την έπιασες με τον κουμπάρο? Ψέματα, ρε. Δεν ήταν ο κουμπάρος. Ο αδελφός του κουμπάρου ήταν, τον είδα εγώ. Γι' αυτό σου λέω τζι. Μήπως την απατάς εσύ? Τώρα θα ήθελα, αλλά δεν έχω και οικονομική ευχέρεια. Μ' αρέσει μία βούλα στο Παγκράτη. Για να την ψήσω της λέω, έμα, έμα. Της ξαναλέω με πάθος, έμα, έμα. Τίποτα η βούλα. Έλα ρε βούλα, της λέω, θα σου δώσω 2 εκατομμύρια άμα μου κάνεις ό,τι μου έκανε η ζωήτσα. Βράτε χάσω από εδώ, μου λέει. Έλα ρε βουλά, της λέω, θα σου δώσω 4 εκατομμύρια άμα μου κάνεις ό,τι μου έκανε η ζωήτσα. Ακούει, άλλη 4 εκατομμύρια, τα έχει ανάγκη. Εντάξει, μου λέει. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο, έγινε ό,τι έγινε. Μόλις τελειώσαμε, με ρωτάει η βούλα, θα μου πεις τέλος πάντων τι σου έκανε αυτή η ζωήτσα?
πίστοση της λέω. Ωραία, ωραία. Και όταν λέμε κρεβάτια, εννοούμε γερά κρεβάτια για αυτές τις δουλειές. Ωραία στρώματα. Media strom. Γιατί μόλις ακούς κρεβάτι κάνεις αχ? Δεν μου λέει, είσαι παντρεμένη? Δυστυχώς όχι ακόμη. Όχι ακόμη? Γιατί περιμένουμε. Τώρα θα έχεις κουριάσει να το πετάξεις. Σοβαρό λογής. Μου λένε κάνει κάτι πάνω, πάνω, πάνω. Τώρα πήγα κάτι πάνω, κάνει κάτι πάνω, πάνω. Κομματάκι μπαντανά, κάνει μένει, μένει, τίποτα. Πανάρι, μου είσαι να κουριάσω κορτσάρα. Εδώ είμαι εγώ. Σε παντρέψω με τον ανιψιό μου, ρε. Καλά, έλα, δεν το θέλω. 1,90. 37 χρονό. Και ηθικός, ηθικότατος. Δεν έχει αγγίξει ποτέ στη ζωή του γυναίκα. Α, κατάλαβα. Θα είναι πολύ προφανώς. Όχι. Είναι πολύ πούστης. Γι' αυτό σου λέω, άντε στην υγειά σου, άντε στην υγειά σου, μωρό μου. Τι κάνεις εκεί, βενζίνη πίνεις? Αμόλυβδη. Έχω πρόβλημα στην καρδιά, στη βαλβίδα. Και ο γιατρός μου είπε να πίνω αμόλυβδη, να γίνω 16-βάλβιδος. Δεν είσαι, μωρή, κρασί είναι. Το έφερα από το χωριό μου, για τρελό με πέρασες. Δεν μου λες, ναι. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για να γίνει τσερτσελές, να έρθουν τα κανάλια, να έρθει ο Αντένα. Μπας και μπω κι εγώ σε κανένα μεγάλο παιχνίδι να οικονομήσω. Να γίνω εφοπλιστής. Άντε, πιέσω στην υγειά μου. Ευχαριστώ. Άντε, και δεν μου λέει, γιατρέ. Μου είναι μηνιά, ντου, 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 ντου. Γιατρέ, να πάω να σε δει κανένας γιατρός, δεν είσαι καλά. Χειροκροτήστε τη γυναίκα, μια ώρα με έχει πρόβλημα. Χειροκροτήστε τη γυναίκα. Έχει αυτό, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι, μπράβο, μαριά. Πώς έχω, στα πούπουλα σε εδώ. Ευχαριστώ. Και πού είσαι, πάλι το Πασόκ θα βγει. Το γράφουν οι εφημερίδες. Να τον βρήκαμε, αυτός θα ψηφίσει Πασόκ, ρε. Μπαγάζε και κρυβάσαι, ρε. Και πού είσαι, ναι. Πάλι το Πασόκ θα βγει. Το γράφουν οι εφημερίδες. Και πού είσαι, και το πουλόβερ μου γράφει πρόβιο παρθένο μαλλί. Αλλά τελικά απεδείχθη ότι η προβατίνα ήτανε πουτάνα. Ρίξτε στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθώ. Γιατί ο συνήτης με έχει πια ρημάξει. Κάστε με να γίνω στάχτη και να αναστηθώ. Μόλις αυτή η κυβέρνηση αλλάξει, φέρτε τα κανάλια, θέλω να πυρποληθώ. Να πάει εικόνα σ' όλο το πλανήτη, διόλου δεν με νοιάζει αν πεθάνω ή χαθώ. Μόνο να ξεφτυλίσω το συνήτη, μόνο να ξεφτυλίσω το συνήτη, μόνο να ξεφτυλίσω το συνήτη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε, απόψε θα παρακολουθήσετε άλλο ένα επεισόδιο από την εκπομπή Άγνωστες Λέξεις του καναλιού Πάσα Τέμπο. Καλεσμένους μας έχουμε την Ευλαμπία και τον Μάρκο. Άσε με ρε! Όχι ρε, δεν σε αφήνω ρε. Δεν το παράταμε ρε, μου φάγε στη ζωή μου, κακούργε. Κάθομαι εγώ και ασχολούμαι μαζί σου. Α, είναι η τηλεόραση τώρα. Ευλαμπία μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα, Σία, γεια σου. Θα ήθελα τώρα να μας πεις σε γενικές γραμμές το πρόβλημά σου με τον άντρα. Τι να σου πω τώρα, Σία, με έφαγε ο κακούργος, αλλά έχει μούτρα να βγει. Άσε με. Εμένα, παιδί μου, άμα με έβλεπες κοριτσάκι, το κορμί μου ήταν λαμπάδα. Στα 20 μου το στήθος μου ήταν στάρ. Στα 30 μαστάρ και στα 40 κρεμαστάρ. Τα δικά μου είναι κρεμαστάρ, ρε. Κι εγώ δειλάς και 4 παιδιά. Όχι, έτσι δειλάς. Τους έδινες γάλα γελάδος. Γι' αυτό και τα 4 βγήκαν μοσκάρια. Διάβολα, ρε. Σαν γλαμάρα. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε να βάλουμε μια τάξη. Αυτό να πεις εντάξει, ο τεμπέλης, ο ανεπρόκοπος. Εγώ φταίω, ρε, που είμαι άνεργος. Από πότε, Μάρκο, είσαι άνεργος? Από τότε πέθανε η μάνα μου. Και πότε πέθανε η μάνα σου? Πέθανε πάνω στη γέννα. Ποια γέννα, Σία μου, μην τον ακούς. 8 αδέλφια είναι, σαν την κουνέλα για να βάλει η μάνα του. Και επειδή για να βάλει η μάνα μου σαν την κουνέλα, αφού ο πατέρας μου είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μια στιγμή είχε πρόβλημα ο πατέρας με τα μάτια του και έκανε 8 παιδιά. Μήπως έβλεπε ο άνθρωπος τι έκανε.
Μην τον ακούς, παιδί μου, είναι σαββατογεννημένος. Όλος ο κόσμος βγαίνει σε 9 μήνες. Αυτός βγήκε σου 7 από της μάνας του Δημήτρα. Μου κάνει έξος ο πατέρας μου. Την ήθελε για ιδιοκατοίκηση. Για πείτε μου πώς γνωριστήκατε. Σου πω εγώ. Να. Είχαμε πάει στο Αλεποχώρι καλοκαίρι και κάναμε ηλιοθεραπεία στην παραλία. Και εκεί όπως καθόμουν κάτω, ήρθε και με δάγκωσε ένα φίδι. Φίδι! Και πού σε δάγκωσε? Εδώ απάνω στο πράμα μου. Σηκώνομαι απάνω και αρχίζω και φωνάζω. Ρε παιδιά, βοήθεια! Κάποιος να ρουφήξει το δηλητήριο! Εγώ ήμουν πιο πέρα. Άκουσα τις φωνές, έτρεξα και ρούφηξα το δηλητήριο. Το αφιλή της ζωής ήταν. Εδώ. Μισή ώρα επέμβαση. Ρούφαγε από τις 2.30 μέχρι τις 3. Στις 3 γιατί σταμάτησε, τελείωσε το δηλητήριο? Όχι. Ήθελα να κατουρίσω. Ρούφαγα σαν τη χαζή, μην πεθάνει από το φίδι. Ναι, γιατί τώρα που δεν υπάρχει φίδι, τι κάνει. Έτσι κι άλλα, μην σου πω καμιά κουβέντα. Άντε, μην σου πω τώρα τίποτα. Μετά αγαπηθήκατε. Στην αρχή ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι και πολύ δεμένοι. Όπως η Βίδα με το παξιμάδι. Τρώγαμε από το ίδιο πιάτο. Μετά έπλαινα εγώ τα πιάτα. Τον τάιζα με το κουταλάκι. Όπως ο παπάς, τον ετοιμοθάνατο. Ζούσα γι' αυτόν. Αν είχα δύο καρδιές, θα του δίνα τη μία. Ήξερες ότι δεν έχεις δύο, γι' αυτό έταζες. Νεφρά που έχεις δύο, δεν είπες τίποτα. Αλέ. Τάνα. Τάνα. Τι είπες, ρε. Λέω, είναι η Άννα κάτω. Μου είχε πάρει και ένα κόκκινο καπελάκι και με φόρεσε κοκκινοσκουφίτσα. Πού τα θυμάσαι, αιωνία σου η μνήμη, ρε. Πού είναι τώρα κοκκινοσκουφίτσα, ρε. Την έχει κάνει προφυλακτικό το κουκουέ. Θυμάμαι μια φορά στον κάμπο του χωριού μου με έβαλε καβάλα πάνω σε ένα γάιδαρο και αυτός ακολουθούσε 100 μέτρα πίσω και με καμάρωνε και όλοι τον φώναζαν υπότι. Αλήθεια, Μάρκο, εσύ από μακριά την καμάρωνες? Όχι, ρε. Ήταν παλιό γερμανικό ναρκοπαίδιο. Τι είπες, ρε, παλιά άνθρωπε. Είσαι γουρούνι, ρε. Το ξέρεις, ρε, το γουρούνι. Το ξέρω. Ο άντρας της γουρούνας. Πέθανες, ρε! Κάτσε. Τώρα! Τα κουνιά και σέκοψε, ρε! Τελείωσες, ρε! Κάτσε, για να βγάλω ζώνη, ε! Θα βγάλω ζώνη! Με παίζεις τρίποντο, ε! Το βλέπεις! Θα την παίξω man to man! Δεν με ξέρεις καλά, ε! Πρόσεξε καλά και δεν με ξέρεις καλά, ε! Ξεφτυλίστηκες! Τα σόβρακα! Τα νο! Αμάν! Άντε μας τα σόβρακα, ρε! Σε βλέπω κόσμο, ρε! Άντε! Σας παρακαλώ, μην τσακώνεστε στο στούντιο! Άσε μας, μπορεί και εσύ να ανέβει λίγο τηλεθέαση! Και ανέβει τηλεθέαση, πρέπει να κατέβει το παντελό μου να φαίνει ο κόλος μου! Μετά για πείτε μου τι έγινε, παντρευτήκατε. Που να μην έσωνα και από τότε η ζωή μου έγινε κόλαση. Άρχισε να πει, να μην δουλεύει, να κοιτάει άλλες και στο κρεβάτι. Σαρακοστή. Εγώ σαρακοστή. Πόσες φορές σου έχω πει να βάλεις πλυντήριο? Πλυντήριο. Αχ, δεν σε εξηγήσαμε. Όταν θέλαμε να κάνουμε έρωτα για να μην καταλαβαίνουν τα παιδιά, του λέγα. Έλα, Μάρκο, να βάλουμε πλυντήριο. Μπαίναμε στην κρεβατοκάμαρα και κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα όμως ο άνθρωπος δεν έχει ορμές, δεν είναι ορμητικός. Δεν είμαι ορμητικός. Όχι. Και τι με πέρασε τον ποδονύφθη. Το πρωί δεν σου είπα να βάλουμε πλυντήριο. Άχουμε πρωί γίνεται πλυντήριο. Το μεσημέρι δεν ήθελες. Να ξεθεωμένη από τη δουλειά γίνεται πλυντήριο. Μήπως ήθελες το βράδυ, που είναι νυχτερινό το ρεύμα και φθηνό. Πού να τώρα κάνουμε ρε το βράδυ που τρίζει ο σωμιές να νομίζουν τα παιδιά ότι είναι σεισμός. Τότε που δεν ξέρω ρε πότε θέλεις και πότε θέλεις, θα μυρίσω τα νύχια μου. Ο σκύλος τη σκύλα 2 χιλιόμετρα τη μυρίζει. Εγώ είμαι συνεχωμένος. Από σκύλο στη σκύλα να κολλήσουμε κιόλας και να μας τραβάνουμε την express service, ε. Τι λες ρε παλιάνθρωπε ρε, να μην έχεις να με πλησιάσεις ρε. 10 φορές τη μέρα πηδάει ο κόκορας. Ναι, αλλά όχι την ίδια κότα. Τι είπες! Πέθανες ρε, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε ξεφτυλισμένη άντρα, έλα εδώ ρε. Κατέβα κάτω ρε από εκεί. Κατέβα κάτω ρε μαϊμού. Κατέβα. Γι' αυτό μου λέει ο Κριστάτης ο γείτονας ότι σε είδε στην οδό φιλής. Σε αυτά τα παλιόσπιτα με το κόκκινο λαμπάκι. Τι γύρευες εκεί ρε. Περίμενα, ανάψεις πράσινο να μπω. Πήγες με αυτές τις παλιογυναίκες. Πήγα από περιέργεια να δω τι είναι. Κάτσε. Πέθανες. Όχι, μου σπάει τα κόκαλα τώρα. Πεθάνει, ρε. Κοίτα. Να σου πω τι έγινε. Προχωράω που λες σε εκείνο το σπίτι. Είχε ένα διάδρομο. Και βρίσκομαι σε δύο πόρτες. Η μία έγραφε από εδώ η κοντή, από εκεί ψηλή. Πού πήγες, ρε. Εγώ πήγα με τους κοντούς. Λέγε ρε μετά τι έκανες. Μετά κάνω έτσι δεξιά, βρίσκω άλλες δύο πόρτες που έγραφε από εδώ η χοντρή, από εκεί λεπτή. Πού πήγες, ρε. Εγώ πήγα με τους λεπτούς. Μετά ρε τι έκανες. Μετά όπως προχωράω, βρήκα άλλες δύο πόρτες που γράφανε από εδώ ικανή, από εκεί ανίκανη. Πού πήγες, ρε. Εγώ πήγα με τους ανίκανους. Λέγε ρε μετά τι. Μετά όπως προχωράω, βρήκα μια πόρτα. Ναι. Την ανοίγω. Ναι. Και βγήκα στην Αχαρνών. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Θα πέσω από τον τέταρτο να το ξέρει. Όχι, θα σκίσει την τέταρτη από κάτω, ε. Φέρτε μου αρσενικό να βάλω στο στόμα μου. Πάλι αρσενικό. Μισή ώρα ρούφαγε στην παραλία, ρε.
Τώρα θα σε ξεφτυλίσω εδώ μπροστά στην τηλεόραση που έκλεβε στο σούπερ μάρκετ του Σκλαβερίκη. Θα τα πω όλα. Τι ακούω, Μάρκο, έκλεβε αλήθεια στο σούπερ μάρκετ. Κουταμάρες λέει. Πήρα ένα καρότσι, το γέμισε εφημερίδε. Έμπηγα το ταμείο, πέρασα από δίπλα. Μου λέει προστάμενο τι έχει μέσα. Τίποτα του λέω. Κάνει έτσι, βρίσκει εφημερίδε. Καλά, μου λέει φύγε. Την άλλη μέρα πάλι εγώ με το καρότσι, ξαναψάχνει αυτό, ξαναβρίσκει εφημερίδε. Καλά, μου λέει φύγε. Το έκανα καμία δεκαριά φορέ και λέω τι έκλεβα. Μια στιγμή, εσύ δηλαδή δεν έκλεβε πράγματα από τα ράφια. Χριστός και Παναγία, τα καρότσα έκλεβα. Με το σόι που προεκκοινώνεται, τι έχεις που πήγες στο χωριό στο σπίτι του αδελφού μου και έβγες νύχτα σαν τον κλέφτη. Αυτό πάλι γιατί το έκανες, Μάρκο. Το σπίτι του κουνιάδος είναι σαν του αδερφού. Κοίτα να δεις τι έγινε, με καλέσανε για φαγητό. Δεν μου είπαν οι άνθρωποι ότι η τουαλέτα είναι έξω από το σπίτι στην άκρη του οικοπαίδου. Το σπίτι έχει τρία δωμάτια. Στο ένα κοιμάται το αντρόγιο, στο δεύτερο μπέμπι, στο τρίτο εγώ. Τη νύχτα με έπιασε κόψιμο. Κάνω έτσι να βρω την τουαλέτα, πουθενά η τουαλέτα. Τι να κάνω κι εγώ, πάω στο δωμάτιο που κοιμάται ο μπέμπι, τον παίρνω από την κούνια, τον βάζω στο κρεβάτι μου. Και μπαίνω μέσα στην κούνια και τα κάνω να νομίζουν το πρωί ότι τα έκανε ο μπέμπης. Ωραία, και γιατί έφυγες? Γιατί πήγα να πάρω τον μπέμπη από το κρεβάτι μου και είχε χεστεί κι αυτός. Όμως, Μάρκο, δεν βλέπω να κατηγορείς τη γυναίκα σου. Τι να πει, είναι ένοχος ο άνθρωπος, δεν τον βλέπεις, άσχημε. Τι να πω, με βάλατε στη μέση. Από εδώ η Σία και από εκεί η Μοσάντ. Που άμα ανοίξω το στόμα μου, δεν σε ξεπλένει ούτε ο διακονιάρης. Που σε πήρα από τη μάνα σου, μωριδούλα, και σε έχω κάνει. Τι ρε? Αρχιδούλα. Τι παράπονα είσαι από μένα. Στο έχω πει χίλιες φορές. Όταν κάνουμε έρωτα και φτάνει στον οργασμό, θέλω να μου το λες. Γιατί δεν του το λες κι εσύ? Εκείνη την ώρα δεν έχει τηλέφωνο κοντά για να τον πάρνω. Το πω! Ορίστε, γυναίκα είναι αυτή, ρε. Γυναίκα και ο Πάγκαλος, ρε. Είδες δώρο που του έκανε το καλοκαίρι τώρα, ε. Του πήρε μια εξολέμβια μηχανή. Τον ξαπλώνει ανάσκελα, του βάζει την μηχανή στα πόδια, ανεβαίνει απάνω, τον κάνει φουσκωτό. Φωνάζουνε, να η όρκα η φάλαινα. Βρε παιδιά, έχω μια ιδέα. Επειδή η ζωή είναι ωραία, γιατί να μην τη χαρείτε λίγο. Αν αγκαλιαστείτε εδώ μπροστά. Εγώ με αυτόν τελείωσα. Το κανάλι θα σας κάνει δώρο ένα ταξίδι στη Μαγιόρκα. Τελείωσα. Στη Μαγιόρκα! Ρε, στη Μαγιόρκα. Και. Θα κερδίσουμε ταξίδι. Ό,τι μας πει η Σία θα το κάνουμε. Μας είπες πριν. Μην μιλάς, ρε. Εσύ προχωρήσει. Μα μου έχεις πάει στα νεύρα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα σκηνάκι που κάνω γυμναστική. Εγώ και η Ευλαμπία θα το γυρίζουμε και εσύ θα το πηδάς. Ποιο να πηδάω? Το σκηνάκι. Άκου ανομαλία, ρε. Εμείς σας φωνάζουμε πότε μπήκε και πότε βγήκε. Τι πότε μπήκε και βγήκε? Το σκηνάκι. Παιδιά, σιγά σιγά γιατί είμαι στενός. Μπορείς να σταματήσεις και να κλείσεις τα μάτια να μην κλέβεις. Άρα. Πάμε. Μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε. Πιο σιγά ρε παιδιά, αχ, πολύ γρήγορα μπαίνω βγαίνει. Εσύ μπορεί να το κάνεις. Σιγά μου, ρε, δεν μπορώ να πηδήξω ένα σκυλάκι. Για κάτω. Και με δεμένα μάτια, όχι σαν και σαν να πάει. Και δεμένα τα μάτια, ε. Για κοίταξε, δες τα μάτια. Εγώ θα το γυρίζω το σκυλάκι και εσύ θα το πηδάς. Ξέρω, Μάρκο. Και εγώ θα σου λέω πότε μπήκε και πότε βγήκε. Ξέρω, Μάρκο, άσε με σου λέω. Ωραία. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Πάμε. Μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε, μπήκε. Εδώ μας βλέπω η Ελλάδα τώρα, τι λες, μωρέ, κάτσε. Μάρκο, δεν με βλέπεις που πηδάω. Ούτε εσύ με βλέπεις που πηδάω. Εγώ φεύγω, με φωνάζει ο σκηνοθέτης. Έλα εδώ, μωρέ, που σου λέει. Τζουτζούκο. Έλα, μου το κάνεις. Τζουτζούκο, σ' άρεσε, ρε. Ναι, ωραίο ήταν. Πάμε τώρα σπίτι και θα βάλουμε αμέσως πλυντήριο. Τώρα, τάπλυνα στο χέρι. Τάπλυνα στο χέρι, ρε. Κατέβασε την κεραία. Έλα, πάμε γρήγορα να βάλουμε πλυντήριο. Πάμε γρήγορα να το βάλω στο γύψο. Γεια σας. Καρμ
Μπαρμπασοντήρη! Μπαρμπασοντήρη! Μπάρμπα! Μπάρμπα! Ρε μπάρμπα! Πού είναι η μπάρμπα? Πάλι δεν φοράς ακουστικό! Ε! Λέω δεν φοράς ακουστικό! Προφυλακτικό! Έχω πάρει μια άρωμα δεντρολίβανο. Λέω ακουστικό για δε φορά! Α, ακουστικό! Το έχω πενεργοποιημένο. Ένα λεπτό Κώστα να κάνω τεστ. Για μη λένε να σ' ακούσω. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Στα εγγλέζικα, είναι εγγλέζικο το ακουστικό. One, two, three, four. Ok. One, two, three, four. Ok, boy. Καλά, γιατί το έχεις κλειστό? Γιατί βαρέθηκαν ακόμα αλακίες. Τον καιρό του κολοκοτρώνη που ήμουν παιδάκι τα ίδια ακούω. Θα φτιαχτεί το ασφαλιστικό, το οικονομικό, θα πεταχτεί η διαφορά. Θα φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα. Δεν σήκωτα. Τι εδώ που τα λέμε εκεί πασοξίδες πολύ κάτσανε στην εξουσία και κόλλησε ο κόλος του στην καρέκλα. Για να σηκωθούν να κάτσει κανένας άλλος ή να αλλάξουν κόλο. Και υπάρχει κι άλλη λύση, να παραιτηθούν προσωρινά για 200 χρόνια και μετά ξανάρχονται. Να πάρει λίγο κόσμο στα πάνω του. Εδώ που τα λέμε και με τα λεφτά που έχουν φάει όλοι αυτοί, ξέρεις τώρα, εργολάβοι, μεγαλοεργολάβοι κλπ. Με τα λεφτά θα τρώνε και τα τρισέγγωνα τους για άλλα 200 χρόνια. Ο Σιμής δεν νομίζω να έχει φάει. Δεν θα έχει τρισέγγωνα γι' αυτό. Αλήθεια, με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου τι γίνεται? Δεν τα μάθες. Τι? Παντρεύεται. Με ποια? Με τον Ισμαήλ Τζέμ. Τώρα ποιος θα κάνει την ύφη είναι γνωστό. Γιατί να μην τον πάρει, μαγειρεύουν ωραία οι Τούρκοι. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και πρίκα. Να μην δώσουμε 5-6 νησιά, έχουμε πολλά. Τι Μύκονο να μην δώσουμε που πηγαίνουμε τα καλοκαίρια και... Και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα με τις... πως είναι γκρίζες ζώνες, τι θα γίνει. Βλέπεις καμιά λύση? Ή να τις δώσουμε ή να τις βάψουμε. Με το όνομα, με το μακεδονικό, τι έγινε, πάει αυτό, ξεχάσει. Μα δεν διαβάζεις εφημερίδες, ρε Κώστα. Το δώσαμε στους Σκοπιανούς. Μακεδόνες θα λέγονται τώρα οι Σκοπιανοί. Έτσι όπως πάμε θα μας αλλάξουν και το δικό μας όνομα και δεν θα λεγόμαστε Ελλήνες. Και πώς θα λεγόμαστε? Μαλάκες. Αφού τους ανεχόμαστε. Εσύ δεν μένεις δαμάρος δίπλα τη Λιάφκα, τι έγινε εκεί, για παίρνει. Δεν σου απαγορεύει. Που κάνανε μέσα στο διαμέρισμα μου τη αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Μου λέει ένα, μήπως είσαι εκτελεστή τη 17 Νοέμβρη. Τι λέει, παιδί μου, του λέω, γέρος άνθρωπος. Μήπως είσαι νέος, μου λέει, και μεταφιέστηκε σε γέρο. Και άρχισε να μου τραβάει τα μαλλιά να διαφοράω περούκα. Μετά μου πήρε το ακουστικό μου. Μου λέει, μήπως είσαι ο Κουφοντίνας. Ποιος Κουφοντίνας, σου λέω, Κουφοσωτήρης είμαι. Μετά μου κάνανε και σωματική έρευνα. Και τι σου βρήκανε? Το σόβρακο μου χεσμένο από το φόβο μου. Μεταξύ μας έχω πληροφορίες. Πού βρίσκεται ο Κουφοντίνας? Έλα. Βρίσκεται σε διακοπές. Πού κάνει διακοπές? Στα Κουφονίσια. Άσε να πας στη διάλα, βρε Αλέκο. Όχι Αλέκο, Κώστας είπαμε. Κώστας, μήπως είναι ψευδόνυμο? Ξέρω εγώ. Γιατί κυκλοφορούμε ψευδόνυμο όλοι. Ναι, έχω και άλλη πληροφορία. Ποια? Μην της μπεις πουθενά, έτσι. Όχι, μεταξύ μας. Μόνο στον Τράγκα να την πεις. Λοιπόν, ο παππούς της 17 Νοέμβρη. Εν τέλει δεν είναι παππούς. Τι είναι? Γιαγιά είναι. Με το ψευδόνυμο Κολόγρια. Όλοι ψευδόνυμα έχουν. Αν τους έχεις δει, όλοι κυκλοφορούν με ψευδόνυμα. Πιάσαν λέει τον Μάρκο, μετά πιάσαν τον Λουκά. Τώρα μένει να πιάσουν τον Ματθαίο. Τώρα γενικά τους ευαγγελιστές. Καμιά άλλη πληροφορία έχεις? Έχω μία σπουδαία πληροφορία. Ποια? Δεν την έχω ακόμα, θα την πάρω σε φάξ. Κατά τα άλλα πώς τα περνάς? Όταν πέρασε ρε Κώστα μοναξιές. Κάθε όλη μέρα και μιλάω με το πουλί μου. Μιλάς με το πουλί σου? Του μιλάω και με απαντάει. Καλά θα με τρελάνε, μιλάς με το πουλί σου, το δικό μου για δεν μιλάει. Δεν είναι τσακπίνικο σαν το δικό μου γι' αυτό. Καλά, τι σώη πουλί έχει? Παπαγάλο. Για παπαγάλο μιλάς τόση ώρα? Απ' τι μπορεί το άλλο? Το άλλο ούτε μιλάει ούτε λαλά, είναι ψάφιο καλός. Και από υγεία πώς τα πας? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πήγα στο Ίκα και έκανα χείριση καταράκτης στο δεξί μου το μάτι.
Πέτυχε εγχείρηση. Πέτυχε μόνο που τον καταράκτη τον είχα στο αριστερό. Θα ξαναπάω όμως να κάνω πανηγύριση. Αυτή τη φορά θα τους πω ότι τον καταράκτη τον έχω στο δεξί για να μου κάνουν στο αριστερό. Να σε που έδωσα και φακελάκι στο γιατρό. 200 ευρώ έδωσα στο γιατρό. Ντρέπεται. Δεν ντρέπεσαι, του λέω, γιατρέ, φακελάκι. Τροπή σου, του λέω. Και όρκος του Ιπποκράτη. Του Ιπποκράτη μου λέει ήταν όρκος, όχι δικός μου. Μωρέ, αυτά τα παιδιά τι κάνουν, να σε προσέχουνε. Όξα, όξα το Θεό. Με λατρεύουν τα παιδιά μου. Δόξα τω Θεώ, με λατρεύουν. Με έβαλαν και κανένα ασφάλεια ζωή και μετά μου αγόρασα μηχανή 1000 εντούρο. Να προσέξεις ότι μην καζώνεις πάνω από 150. Όταν γυρίζω στο σπίτι μου λένε, α, γύρισες. Α, και αυτή η γυναίκα σου τι κάνει, ωραία γυναίκα, ε. Πότε, επιπλαστήρα ή επί παπάγου. Πάντως, εμένα πάντα μ' άρεσε. Και εμένα μ' άρεσε η δικιά σου. Δεν μου αρέσει τώρα που είναι τις μόδες που γίνεται ανταλλαγή με τα ζευγάρια. Είσαι να σου δώσω τη δικιά μου, να μου δώσεις τη δικιά σου. Και δεις κάνει τώρα, αυτές είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Εμείς με τι είμαστε. Και με τα δύο πόδια. Δεν τα μάθες, ε. Τι. Χωρίζουμε με τη γυναίκα μου. Α, στο διάλειμμα. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Τι λέρε, ότι μετά από έναν αιώνα θα χαλάσει το σπίτι σου, δεν σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Μα τα παιδιά μου σκέφτομαι. Ο ένας είναι 55, ο άλλος 57. Λες να τους δημιουργήσω ψυχολογικό πρόβλημα. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο γέρος μου. Λες να αντιδράσει ο γέρος. Και να αντιδράσω θα του πω, άκουσε πατέρα, είμαι σε ηλικία που αποφασίζω μόνος μου. Δεν θα μου λες συνέχεια τι θα κάνω. Αυτός, εμάς πάρουν τα χούφταλα τον Άρα Σωτήρη. Και το Σωτήρη σκομμένο από τώρα και στο εξής αμέλες που είναι της μόδας, Σώτης. Τι Σώτης, ρε. Σώτης, παιδί μου, είναι πιο high, πιο glamour, πιο in για τις γκόμενες. Έτσι, από γκόμενες πώς πας, Κώστα. Κάτι γίνεται. Εσύ. Έχω πρόβλημα. Τι, δηλαδή δεν. Έχω πρόωρη εξπερμάτωση. Δηλαδή πόσο πρόωρη. 2 ώρες πριν έρθει γκόμενα στο σπίτι. Να παίρνει Viagra Σωτής. Φοβερό φάρμακο. Σου κρατάει το όργανο ντούρο και βαρβάτο. Έχω πάρει και Viagra. Μία μέρα πήρα Viagra. Πήρα 3 μαζεμένα. Το κράτησε ντούρο, βαρβάτο. Μου το κράτησε ντούρο και βαρβάτο. Μόνο που δεν είχα γυναίκα. Μόνος μου ήμουν στο σπίτι και το καμάρωνα. Και τι έκανε. Κρέμασα το καπέλο μου και έπαιζα. Βέβαια, πού να βρεις γκομέα, δεν πας σε δίσκο, δεν πας σε ρεβιτάζ, δεν πας σε ελληνάδικα, πώς θα βρεις από το 090. Πήρα και το 090. Το αυταρχικό δίδυμο με το μαστίγιο, Τατιάνα και Σβετλάνα, τα κάνουμε όλα. Και ήρθανε στο σπίτι μου 2 θεογκόμενες ρωσίδες. Με βάλανε στη μέση, η μία με χτύπαγε με μια αλυσίδα τέτοια, η άλλη με ένα μαστίγιο. Και τι έγινε. Ομολόγησα. Ευχαριστήθηκες τουλάχιστον. Δεν ευχαριστηθώ. Ένα μήνα έκανα στο ΚΑΤ. Καλά, αυτές είναι πανάκριβες. Πώς συντάξεις παίρνεις. 150 το μήνα. Τι λέει ρε θηρίο, παίρνεις 150.000 το μήνα. 150 ευρώ. Και πώς ζεις ρε Σώτης. Πώς ζεις λέω. Είμαι θρήσκος, πιστεύω στα θαύματα. Καλά, εσύ δώσεις τα πάντα για την πατρίδα. Η πατρίδα για σου δίνει. Έχεις δίκιο. Εγώ πολέμησα για τα σύνορα της πατρίδας στη Μικρά Ασία, στην Αλβανία. Πήρα και 2 παράσημα. Το παράσημο της Μικράς Ασίας το πούλησα και πήρα το ακουστικό. Το παράσημο της Αλβανίας το πούλησα σε ένα ματσωμένο Αλβανό και πήρα το πιεσόμετρο. Πήγα και στον Υπουργό Οικονομικών. Του λέω, κύριε Υπουργέ, του λέω, με αυτή τη σύνταξη που παίρνω, του λέω, δεν μπορώ να ζήσω. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι. Του λέω, 87. Και θέλεις να ζήσεις κι άλλο, μου λέει. Γεια σου, ρε Σωτή. Τι έγινε. Τι μα σε χτύπησα την πλάτη φιλικά. Υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ναι, ναι. Πότε, στην άλλη ζωή. Λέει να υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Εδώ δεν υπάρχει πριν το θάνατο, θα υπάρχει μετά θάνατο. Ξέρω εγώ, εσύ τι λες. Δεν ξέρω, είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Με χαλάει που δεν λούζω τα μαλλιά μου, με καμάει. Με χαλάει που το ούζω στο κεφάλι, με βαράει. Μα το μάει.
πάει. Θα τον πιάσουμε, παιδιά, που θα μας πάει. Να το ξέρεις, η ψυχή μας δεν γερνάει. Χάει, χάει, η ζωή μας κι αν χαστούν κι αν μας βαράει. Στη Χαβάη θα τον πιάσουμε, εγώ κι αυτός το Μάη. Χάει, χάει, τραγουδάμε και ποτέ του να μη σώσει. Ο σπίτις της συντάξης να μας δώσει. Προσοχή, προσοχή. Το πρωί δραπέτευσε από τον Παρθενώνα μία καριάτιδα και χάθηκε στην Αθήνα και στα Ολυμπιακά έργα. Λίγα στάδια που κόστησαν τριπλά απ' τη μάσα και τη μίζα τη ρημάδα και εργολάβη που κονόμησαν χοντρά να τη θα δει η Ολυμπιάδα. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αγνέ πατέρα, όπως το θαύμαζα στους δρόμους όλη μέρα. Τους τόσους ξένους να μπουκώνουνε σουβλάκια και της Αγγελοπούλου τα καινούργια μοντελάκια. Για χαρά! Τσάμπα πίνα! Μα δεν θα βρω κανέναν Έλληνα. Ω! What is this? Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις τι είναι? Το φανάρι του Διογέννη είναι. Ω! Διογέννης Πάλας! Μπορώ να το πάρω για σουβενίρ? Ναι, πάρ' το. Thank you. Του κάνανε και παλάι του Διογέννη. Πού σε Διογέννη να δεις μεγαλεία με το θάνατο. Μα καλά, τόσο δύσκολο είναι να βρω έναν Έλληνα. Ένα πατριώτη ζητάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια Ελληνίδα, έναν Έλληνα ζητάω. Μα τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία, ίδια γλώσσα να μιλάω. Και τι ζητάω. Ωπω, μπράβο, έφυγε. Μήπως ζητάς σε μένα, μανάρι μου, ε? Επιτέλους ένας Έλληνας. Μέσα είσαι. Νόντας, εγάλαιο σίτινα. Μα το εγάλαιο δεν είναι στην Αθήνα. Ξανά μέσα είσαι. Πω, πω, μορφιές. Αλλά βρίσκεις εύκολα τη σήμερα ημέρα Έλληνα στην Αθήνα, ε? Σωστά, μόνο σε αγάλματα. Ο Ερμής, η Αφροδίτη. Ρε εσύ, πώς κυκλοφορείς έτσι? Ασλάνης, ε? Από γάμο το σκάσες? Όχι, όχι, από τον Παρθενώνα. Άγαλμα ήμουνα, μια καριάτιδα. Αλλά ζωντάνεψα με όλα αυτά που βλέπω και ήρθα να σας τα ψάλω ένα χεράκι. Α, δηλαδή είσαι πουχού. Τι πουχού? Πουχού, ρε παιδί μου, προ Χριστού. Οπεραρχαία. Α, ναι, είμαι 2.500 ετών. Έλα. Πω, και δεν σου φαίνεται, κρύβεις χρόνια, ε? Χάρηκα πολύ που σε βρήκα. Επιτέλους να ακούσω λίγα ελληνικά. Και έπεσε στην περίσταση, καθότι σήμερα να απέστειλα την Μπουμπού. Μπουμπού, Μπουμπού, σκυλίτσα. Όχι ρε, το κομμενάκι. Μου το έπαιζε κάποιο ρουλού, ρουχομούχο, μουσουρτού και τελικά αρώματα, φρουφρού. Δηλαδή? Κοίτα, για να μην κάνω ντου και με κλείσουν στην ψηρού, την απέστειλα. Ποια ψηρού? Ελληνικά μιλάμε, ρε κορίτσι μου τώρα. Για να μην τα πάρω και με κλείσουν στη φυλακή, την έδιωξα. Γκέγκε. Μα είναι ελληνικά αυτά που μιλάς, ανθρωπέ μου? Αυτή τη γλώσσα σκληρονομήσαμε. Δεν σ' αρέσει το «έρος ανήκατε μάχαν»? Δεν σ' αρέσει το «χρόνου φίδου»? Πώς, πώς? Χρόνου φίδου. Τι δηλαδή, πόσα χρόνια ζουν τα φίδια? Δεν σ' αρέσει το «συν Αθηνά και χείρα κίνη»? Έλα ρε, και Αθηνά χείρα ήταν και εκείνη, δεν το ξέρα. Ω, ζημιά. Δεν σ' αρέσει ο Όμηρος? Ω, για τον Όμηρο τρελαίνομαι. Το πρώτο μου κομμενάκι στα πρωτησύρια Όμηρος το χτύπησα. Άνδρα μη ένεπε, μουσα πολύτροπον, ως μάλα πόλα. Τώρα γιατί μου το γυρνάς αράπικα? Εγώ όπως έπαιζε το μάλα έπιασα ρε, που το έπαιζε και η Βύση να. Παίξατε εδώ το μάλα? Ναι, γιατί περίεργο σου φαίνεται, εδώ όλη η Ελλάδα, τι, μπάλα και μάλα παίζει. Αχ, ξύπνα καημένε Περικλή.
Εύγε, ρε. Ωραία σπονδύ. Εσύ με ένα σπόσο άμα σε σπρώξα, πας ψηλά. Τι πλανά έχει βανδύ κυβής, δηλαδή, όχι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ τον κόσμο σου. Εμείς σκουριάζουμε εκεί πάνω. Μαυρίσαμε από τον έφος. Και εσείς δεξιώσεις και στα κοτερά σας. Εντάξει, ρε, πώς κάνεις. Μην ανησυχάς, ρε. Εντάξει, έμαθα να σας βάλουν σε γυάλα. Και τι μας να μας βάλουν σε γυάλα, κουτσομούρες. Εκτός αν προτιμάτε κουνουπιέρες. Αλλά δεν πάει, ρε, τις κουνουπιέρες φοράτε. Εμείς σας μείναμε κακομύριδες. Τι θα έχετε να δείχνετε στους ξένους, ε? Τα μνημεία που τα έχετε πνίξει στα σκουπίδια. Κάτσε τώρα, με τρελαίνει, μου να λες έτσι. Εδώ από μνημεία έχουμε ένα σωρό, ρε, να φάνε και οι κότες. Εδώ ετοιμάζονται να φτιάξουν καινούρια. Την Άτζελα Δημητρίου θα την κάνουν άγαλμα. Ποιοι? Οι Τούρκοι. Γι' αυτό και εγώ τα πήρα και ήρθα να βρω κανέναν αρμόδιο. Ευτυχώς πέτυχα τη Γιάννα. Μπα, τι σου είπε, τελειώνουν τα Ολυμπιακά έργα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Οι μοδίστρες τελειώνουν τις στολές που θα φορέσουν οι αθλητές στην παρέλαση. Κάτι μοντελάκια λέει όνειρο μεταξύ αρχαίου και μοντέρνου. Ναι, έχει πέσει πολλή δουλειά. Εγώ πάλι έμαθα στο Καλλιμάρμαρο μπροστά. Θα στήσουν άγαλμα το Σάκη Ρουβά. Σε σύγχρονη έκδοση Ερμή του Πραξιτέλη. Έτσι, το πιο ξεκολέ. Και στο βάθος μέσα βάλω ένα μεγάλο άντρα, τον Μπάκαλο, ρε. Με φουστίτσα κλαρωτή σκίσιμο στο πλάι και γλίτσα, έτσι. Να έχουμε να δείχνουμε μέσα όξο, μέσα όξο. Λυπάμαι. Αλλά εσείς σήμερα εδώ δεν έχετε μεγάλους άντρες. Πώς δεν έχουμε, ρε, μεγάλους άντρες? Εδώ ζολότα σκατζάρισε τα 100. Εμείς είχαμε το χρυσό αιώνα του Περικλέους. Εντάξει, και εμείς είχαμε το κράξο Σοφοκλέους, δεν λέω. Εμείς είχαμε ένα Λεωνίδα. Εμείς έχουμε δύο. Το Βόκολο του Παναθηναϊκού και το Λεωνίδα με τις ψησταριές σου. Ξέρεις, ιερά οδογωνία, τσακ, τραβάς για κόρυφα μετά. Ο δικός μας ο Λεωνίδας είπε στους Πέρσες μολό λαβέ. Και ο δικός μας είπε λαβέ με δόσεις. Τι έγινε, δηλαδή? Δεν σας αντέχω άλλο. Έχετε ξεχάσει τη γλώσσα σας. Έχετε ξεχάσει την ιστορία σας. Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ, εσύ. Ό,τι γουστάρεις. Πού έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας? Μαραδόνα. Σιγά μην έγινε στα Σπάτα. Όχι, στα Σπάτα κάναμε το αεροδρόμιο. Κλείσαμε το ελληνικό και ανοίξαμε το μεγάλο, το γερμανικό. Αφήσατε και τίποτε ελληνικό σε αυτόν τον τόπο. Όπου και να πάω, ξένες επιγραφές βλέπω. Beauty free, beauty free, λαμαμούνια, λακουρούνια, αρτίστη Ιταλιάνη, τεστε diet. Πρίνου. Όχι, αυτό είναι ελληνικό. Εσύ, αγάλμα, πώς το δουλεύεις το εγγλέζικο έτσι, φαρσίναου. Πώς κατάτησε έτσι αυτός ο τόπος, ε? Ποιος τον κυβερνάει? Τι να σου πω, τελευταία το Σιμίτη είχαμε βγάλει πρωθυπουργό. Και τι κάνει αυτός ο Σιμίτης? Περιμένει να έρθει ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Δάμαλος. Ο σύζυγος υπολοχαγού Νατάσα, ρε. Υπουργό πολιτισμού έχετε. Πώς δεν έχουμε, το Βενιζέλο. Ζει ο Βενιζέλος? Όχι αυτός, ο παλιός, ο καλός. Εμείς έχουμε τον άλλο, τον νέο, τον Μπένι, ρε, το ελεφαντάκι να... Και πού είναι αυτό το Μπένι, το ελεφαντάκι, έτσι να πάνω το ψάλλω ένα χεράκι? Δύσκολο να το πετύχεις, γιατί κάθε μέρα έχει με εργασία στα βλάχια, στη Βάρη. Και πώς πάνε για τη Βάρη? Ρε κορίτσι μου, καλύτερα να περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να τελειώσει η Αττική Οδός να... Μα γιατί καθυστερούν τόσο πολύ αυτά τα έργα, ποιος τα επιβλέπει όλα αυτά? Τι να σου πω, ρε, τη Βασούλα είχαμε βάλει να τα επιβλέπει, αλλά δεν είναι σίγουρο τα βλέπει, καθότι έχει τα μάτια έτσι, ερμητικά κλειστά. Όλοι τα μάτια ερμητικά κλειστά τα έχετε. Τα ανοίγετε μόνο για να δείτε γυάλινο τοίχο, τον Δράγκα, τον Λιάγκα και τον Δάγκα. Ω, εμένα μου αρέσει ο Κακαουνάκης. Είσαι λαμόγιο, στο καρφί, ρε. Κάνεις ματσαράκι, στο καρφί, ρε. Είσαι κόπανο, στο καρφί, ρε. Να σου πω, άγαλμα. Ναι. Ώρα έχεις να δω. Δώδεκα παρά πέντε πάει. Ώρα να ξυπνάτε. Όχι, δεν κατάλαβες. Ώρα να σου λατσάρουμε, να σου δείξω τα πέριξ. Καμάκι σε μένα κάνεις? Όχι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ. Φύγε από εδώ, είπα. Ορίστε μας. Έλληνα μαϊμού. Ρε Σιάγαλ, εγώ περαστικό σήμα. Εντάξει, φεύγω. Είπα να πω να γεια. Θα ξαναπεράσω όμως, σκέψου το, ε. Και πού είσαι? Άμα αργήσω, φάε. Τι να φθεί, ρε. Τι να φάω? Έμεινε και τίποτα να φάω. Τα έφαγαν όλα οι άλλοι. Γέμισε η Ελλάδα τρύπες και οι Έλληνες τρύπες στο ζωνάρι τους. Το αποτέλεσμα, μια τρύπα στο νερό. Κάψαν τα δάση και τα κάναν οικόπεδα. Πνίξαν την Αθήνα στο τσιμέντο. Κάναν τους αρχαίους θεούς μασκότ. Τους κάναν μπρελόκ, τους κάναν μπλουζάκια. Σε λίγο, θα τους κάνουν και σοβρακάκια. Κάναν την Αθηνά όπως και την Αθήνα. Σαν τον
Άντε να μην το πω. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Για γέλια. Για γέλια. Ή για κλάματα. Εγώ πάντως δεν την αντέχω τέτοια Ελλάδα. Καλύτερα να ξαναγίνω άγαλμα. Φεύγω. Κάποτε είχαμε Σοκράτη και Ιπποκράτη. Τώρα τις μίζες, τις ρεμούλες, την απάτη. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Λουφάρετε! Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω. Άδουμε, Λουχία. Ας τα ψέματα, μωρέ! Τι άδετε! Εγώ σ' άκουσα τραγουδάτε! Πώς σε λένε σένα? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω στρατιώτης τραπεζικού, Μήτρος Καραμήτρος. Είτε τραπεζικού, λες, ρε! Πεζικού! Τραπεζικού, Λουχία. Είμαι ο τραπεζοκόμμα του στρατοπέδου. Χα! Εσένα, μορκοπέλη! Πώς σε λένε? Στρατιώτης Ιωάννης Φασούλας. Διατάξτε. Δεν μου λες, ρε Φασούλα, είσαι μπασκετμπολίστας? Ναι, κάνω την μπάλα. Χθες το βράδυ έγινε διάρρηξη στο στρατόπεδο και κλέψαν όπλα και πυρομαχικά. Ποιος ήταν σκοπός? Εγώ, κύριε Λοχία. Και τι έγινε? Ήρθανε δύο τερέκια, άρπαξαν τα όπλα, πήραν και εμένα μαζί. Και γιατί πήραν και σένα? Με πέρασαν για ρουκέτα. Ρε Φασούλα, ήθελα ξέρω, μωρέ, πότε θα γίνετε άνθρωποι? Αφού απολυθούν, Λοχία. Άνθρωπος και φαντάρος μαζί δεν γίνεται. Στρατιώτη Καραμίτο, ψες το βράδυ, μωρέ, δεν έπρεπε να φυλάς κοπιά? Έπρεπε, Λουχία. Γιατί δεν φύλαξες? Είχε πολύ σκουτάδι και δεν την έβρισκα, Λουχία. Γιατί λες ψέματα, μωρέ, αφού είσαι πανσέλινο? Οι άντρες πρέπει να λέτε την αλήθεια. Φταίγω να σε βάλω να χτυπήσεις 50 κάμψεις. Μπορούν να χτυπήσουν και πάνω από 50, Λουχία. Α, 50. Α, μία. Άιντε, βρες εδώ. Κράτα. 51. Mm. 52. Mm. 53. Mm. 54. Φτάνει, φτάνει. Μην κουράζεις, σήκω πάνω. Ρε λεβέντες που βγάζει αυτός ο τόπος. Εσύ, μορφασούλα, γιατί μορφε ξεστούμποσες στο θηρίο? Ποιο θηρίο, Λοχία, έχουμε θηρία στο στρατόπεδο? Θηρίο, μωρέ, εννοούμε την τουαλέτα, την καλλιόπη. Δεν έπρεπε να ξεβουλώσεις? Περίμενε να πας κι εσύ, γιατί μετά θα ξαναβουλώσει, Λοχία. Ρε Φασούλα, κι εσύ ψέματα λες, μωρέ. Οι άντρες πρέπει να λένε την αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι. Γεια σας, παιδιά. Αύριο πάλι. Τα ξαναλέμε αύριο. Παναγιώτα, εσύ εδώ? Μανολιά. Λαμβάνω την τιμή να ρωτήσω. Γνωρίζεστε με τη δεσποινίδα, Λουχία? Ποια δεσποινίδα, ρε μουλάρι? Η Παναγιώτα, βρε, η γυναίκα μου. Ευπιθώς αναφέρω ότι δεν το ξέραμε και την πηδήσαμε, Λοχία. Και πώς τα κατάφερες? Έβαλα σκαμπό. Τι έκανε, λέει? Δεν μου λέτε την αλήθεια. Να μην προλάβω την ξαναπηδήσω, Λοχία. Αλήθεια λέμε. Η πικρή αλήθεια. Παναγιώτα, αλήθεια μου λένε? Αλήθεια, Μανολιό μου. Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Τώρα σας εκτίμησα που μου λέτε την αλήθεια. Από 10 μέρες στη μυτική άδεια στον καθένα σας για να πάτε στα σπίτια σας. Λοχία, να πάρουμε και την Παναγιώτα μαζί. Και βέβαια μπορείτε να την πάρετε. Αλλά μην μου την πηδήξετε πάλι. Μια φορά μονάχα φτάνει. Αλλά όταν γυρίσετε, θέλω να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Λεβέντες μου, πεθαράδες μου, στηγηθείτε εμπρός μας.
ένα, δύο, δύο, ένα, δύο, δύο, ένα, δύο. Έλα εδώ, μωρί. Έλα, Βασιλάκη, έλα ρε μεγάλε, χαμός το ίσωμα, ε. Ναι ρε, για την ομάδα μιλάω, ρε. Πάει για υποβιβασμό, ρε. Χαμός σου λέω. Πολλά γκολ έχει φάει, ρε. 90 χρονών σωματείο, ρε, τη χάνουμε την ομάδα. Ξέρεις τι λέω, να πάμε να βρούμε αυτό το διαιτητή που τα παίρνει, ρε. Ναι, να του πούμε ρε μεγάλε πόσα θέλεις, να σφυρίξεις δύο ανύπαρκτα μπέναλτι την Κυριακή, έτσι να αναστηθεί η ομάδα, ε. Ξέρω τι δουλειά κάνει αυτός, ρε. Το πρωί κάνει άλλη δουλειά. Έχει γραφείο τελετών. Θα πάω να του ψιθυρίσω δύο ψιθυριστούς ψιθύρους και θα καταλάβει, ρε. Να μπορέσει να ανέβει η ομάδα, κατάλαβε τι γίνεται. Είσαι μέσα ψόφση αγορά. Δεν κινείται φίλο. Έχω να σταυρώσω πελάτη από τότε που φάγαν χαλασμένα κόλυβα. Έχει αποθρασυνθεί τελείως ο κόσμος. Αν δεν τους σκοτώσεις δεν λένε να πεθάνουν μόνοι τους. Έχω φάει και κλωτσές στο γήπεδο στο κεφάλι. Παθαίνω διαλύψεις. Άσε βράσε ρύζι και ας το μπούστ να σφυρίζει. Άντε, γεια. Γραφείο κοινωνικών εκδηλώσεων ασυνόδευτος λέγεται. Πέθανε η γιαγιά σας, η γιαγιά σας. Τα θερμά μου συλλαλητήρια. Ετών 90 μάλιστα, ζωή σε λόγους σας. Η ταφή στοιχίζει 3.000 ευρώ φιλική τιμή, για σας 4. Γιατί 4, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Βάζουμε χοροδία ή σκέτο. Χοροδία μπορώ να φέρω ακόμα και τους παπαροκάδες. Σκέτο τραγουδάτε μόνοι σας. Στεφάνια έχω τον 100 ευρώ και τον 10. Τον 10 είναι από δεύτερο χέρι από τους προηγούμενους. Απλά αλλάζουμε κορδέλες. Έχω και φτηνότερα στεφάνια των 2 ευρώ από βαρέλια. Ελάτε από εδώ κύριε Πανουσόπουλε, Πανουσόπουλος είπαμε. Ελάτε από εδώ, φέρτε καμιά προκαταβολή, στείλτε κανάλων και τα λέμε από κοντά. Γεια. Μαλάκ. Γεια χαρά. Βρε, καλώς τον. Μεγάλε ήρθα για... Ξέρω, σε έστειλε ο Πανουσόπουλος. Λέω, σε έστειλε ο Πανουσόπουλος. Ναι, ναι. Δεν τον ξέρεις τον Πανουσόπουλο? Το ξέρω. Τι τον έχεις? Χεσμένο. Έλα ρε μεγάλε, με δουλεύεις τώρα? Δεν θα σου πω, εγώ ήρθα για άλλο πράγμα βέβαια, γιατί εμένα μου είπαν ότι είσαι ο καλύτερος, ο πρώτος. Δόξα τω Θεώ, από ανθρώπους που έχω θάψει δεν άκουσα ποτέ παράπονο. Σαν γραφείο έχουμε καθιερώσει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Τι πρωτοτυπία? Τους θάβουμε όρθιους για να σηκωθούν πρώτη τη Δευτέρα παρουσία. Καλό μεγάλε, έγραψε. Από τι πήγε? Πήγε γκολ. Πολλά γκολ έφαγε. Τη σουτάρανε. Τη σουτάρανε μεγάλε, ναι. Και εγώ τι μπορώ να κάνω? Να τη σηκώσεις. Εγώ αν τη σηκώσω? Ποιος? Να τη σηκώσουν 4. Γιατί εσύ δεν μπορείς? Εγώ δεν μπορώ, έχω τη μέση μου. Έλα ρε μεγάλε τώρα, μα θέλεις εσύ τώρα με δύο μπέναλτι την Κυριακή μπορεί να την αναστήσεις. Γιατί έπαιζε και μπάλα αγριά. Τι είπα να πει έπαιζε? Παίζει ακόμα. Κόκαλο αγριά και παίζει μπάλα. Ποια αγριά ρε, για την ομάδα σου μιλάω. Α, είχε και δικιά της ομάδα αγριά. Ρε, για την αγανάκτηση Αγίας Βαρβάρα σου λέω. Αγανάκτησε και Αγία Βαρβάρα. Δεν θα τα πάμε καλά μαζί. Ρε, αγανάκτηση Αγίας Βαρβάρα είναι ομάδα μου. Κοίταξε με εδώ, κοίτα με. Εγώ είμαι πρόεδρος. Ήρθα σε σένα για να μην υποβιβαστεί. Λες να μην κατάλαβα τόσο να περί τίνους πρόκειται. Για ποιον με πέρα για καμαλάκα.
Έλα ρε μεγάλε με δουλεύεις. Έλα στο θέμα μας. Σωστά στο θέμα μας. Ποιο θέμα μας? Γιατί ήρθα εγώ εδώ τώρα? Ξέρω μα ποιος πενάρισε με αρωτάς. Δεν ήρθα για να μου σώσει την ομάδα. Ποια ομάδα? Τι έπαθες ρε μεγάλε? Εγώ γεια σου που ήρθα και ξέρω τι θες. Πως δεν ξέρω τι θέλω ρε. Τι θες? Τι θέλω ρε? Βλέπεις όταν ξέρεις τι θες. Ρε ήρθα να μου σώσει την ομάδα ρε. Και για να το λες τόση ώρα. Τόση ώρα τι σου λέω ρε? Τι μου λες? Τι του λέω ρε γαμώτο? Ωρα θα με τρελάνει κι αυτό. Συγγνώμη, έχω φάει σουτ στο κεφάλι και παθαίνω διαλύψεις. Τι παθαίνεις? Είπα εγώ ότι παθαίνω τίποτα. Ηρέμησε ρε μεγάλη, ηρέμησε. Έλα να σου πω κάτι. Πόσα θέλεις να σφυρίξεις δύο ανύπαρκτα μπέναλτι την Κυριακή? Τι είναι ρε? Αν μου σφυρίξεις 10.000 υπαρκτά ευρώ. 10.000? Τα μισά λεφτά μπροστά και τα άλλα μισά τώρα. Καμιά γαρνιτούρα γουστάρεις? Τι γαρνιτούρα? Έκανα φάουλ, καμιά αποβολή αντιπάλων. Εντάξει, άμα μπορείς βγάλε μερικούς. Ακούω πόσους, δύο. Όχι, βγάλε. Πέντε. Βγάλε, ρε. Εφτά. Βγάλε, ρε. Δέκα. Βγάλε, μωρέ μαλάκα. Δεν έχει άλλος, μόνος μου έμεινα. Πάει για να βγάλω, πρέπει να βάλω. Αν δεν βάλω, πώς θα βγάλω? Καλά λες, ναι. Δεν μου λες? Τον τερματοφύλακα θα τον αφήσω μέσα? Μην κάνουμε και υπερβολές και καρφωθούμε. Λες να μας πάρουν χαμπάρι, του πούστη. Καμιά αποβολή φιλάθλων γουστάρεις? Γιατί βγάζεις έξω και φιλάθλους? Όχι. Τότε γιατί μην το λες? Για μην υπολογίζεις αυτό. Ωραία, θα με τρελάνει ρε. Ρε φίλε, κάτι άλλο. Πόσα θέλεις να αλλάξει κατηγορία η ομάδα μου? Να ανέβει ή να πέσει? Να ανέβει. Ποια ομάδα σου? Η Αγανάκτηση, η Αγίας Βαρβάρας. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο όνομα. Γιατί εσύ τι ομάδα είσαι? Μηδέν ρέους αρνητικό. Α, η ομάδα σου. Άντε, ξύπνησες. Με 50.000 ευρώ την έχω ανεβάσει. Όχι ρε, με σκοτώνεις ρε. Φτωχό σωματείο είμαστε, κάτσε φρόνιμα τώρα ρε. Τι λες τώρα? Πότε βρούμε αυτά τα λεφτά ρε? Πολλά τα λεφτά. Τι πολλά ρε, ξέρεις τι έξοδα έχω? Τι έξοδα? Ξέρεις πόσους άσχετους πρέπει να λαδώσω? Τι άσχετους? Τη θεία μου. Τι σχέση έχει η θεία σου ρε? Άσχετη δεν είναι? Το θείο μου. Ο θείος τι δουλειά έχει τώρα? Δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος. Ξέρεις πόσα λεφτά χρειάζομαι για το νοσοκομείο από το ξύλο που θα φάω? Έχεις φάει ποτέ ξύλο σε γήπεδο? Όχι, το βλέπω από την τηλεόραση. Εγώ το τρώω ζωντανό. Ένα χιλιάρικο εσφαλιάρα είναι, αλλά δεν έχει ένσημα. Αν μου σπάσουν δεξί πλευρό θέλω 5.000 ευρώ. Αν μου σπάσουν αριστερό πλευρό θέλω 10. Γιατί το αριστερό είναι πιο ακριβό ρε? Γιατί από αυτό κοιμάμαι. Να κοιμάσαι ανάσκελα. Ροχαλίζω και ξυπνάω τους άλλους. Έχεις κρεατάκια γι' αυτό? Όποτε φάω κρέας μου βγαίνει από τη μύτη. Ξέρεις πόσο στοιχίζει τη σήμερον ημέρα μια αγγλοσαξονική τομογραφία? Αξονική ρε. Αγγλοσαξονική τη βγάζω στην Αγγλία. Α, βγάζω στην Αγγλία. Ύστερα είναι και αδέσποτες που θα φάω. Α, και λοιπόν. Για τους αδέσποτες. Δεν πρέπει να λαδώσω το δεσπότη? Τι θα λαδώσεις και το Χριστόδουλο? Ποιο Χριστόδουλο? Τον δεσπότη. Ποιο δεσπότη? Τον εδεσιμότατο.
Για τον λέει αδεσιμότατο. Γιατί είναι από την Έδεσα. Εμένα αν πάνε πως είναι προκαθήμενος. Όχι, τελευταίο κάθισμα κάθεται. Βάλουνε κρυφά κι άλλη καρέκλα. Μόλις φτάσει στη στάση κατεβαίνει όμως. Πού είναι το περίπτερο εκεί. Και πετάγει τα απέναντι που έχει το γιαουρτάδικο. Που έχει τις γιαούρτες να πούμε και ζητάει τη γιαούρτη με την πέσα να πούμε. Με τα μηδέλη παράνα μου που έχει το πρόβλημα γιατί μεγάλη τζανάκα έχει, γιατί παίρνει το μικρό το γιαουρτάκι και δεν παίρνει το μεγάλο που έχει το αυτό και βγαίνει απέναντι τον περιμένει ο άλλος με το μηχανάκι για να τον πάρει και το αυτό και προχωράει με το, τον έχει βάλει στο πίσω κάθισμα και όπως προχωράει μπροστά έχει το καλάθι το μεταξύ, έχει πάρει και τις μιτζίτρες μαζί και όλα, είναι το αυτό και έχει το βαρέλι, κάνει ο άλλος τα νοήματα για να προχωρήσει και όπως το, αλλά το αυτό είναι γιατί, και προχωράει στο, και στη τροφή ακριβώς είχε ανάψει το φαναράκι για να μπορέσει να, αλλά πως το, γιατί έχει το, αλλά το κάνει το, δεν είναι, και δεν είναι. Σαν μέντιουμ έγινε. Κατάλαβες. Ναι, βεβαίως. Ρε πας και τα λέγα κανονικά ρε. Τι κατάλαβες. Ότι τρως γιαούρτι με μηδέλι παρά. Ναι, φάγε. Να φάω τι. Ω, μηδέλι παρά στο μυαλό έχει αυτός ρε. Λοιπόν, για να μην χάσω μεράμε, με 50.000 ευρώ έχει καθαρίσει. Έγινε πολλά, στο πα. Ξέχασα το δίκιο. Στάσου, 48 χιλιάρικα δικαιούμαι να πάρω εγώ. Και 2 χιλιάρικα να δώσω στον άνθρωπο που θα μα φυρίξει τα πέναλτι. Γιατί δεν θα τα σφυρίξει εσύ. Δεν μπορώ, έχω τα λαιμά μου. Σιγάρα, βγάζει το μάτι. Σου ασχολούμαι μαζί. Τι είναι αυτό. Σου φύγει το σφράγισμα. Σαν καμπάνα κάνει το κεφάλι σου. Πάω για ασπερινό. Όχι ρε, δεν είναι καλά ο άνθρωπος ρε. Όχι ρε, όχι ρε, δεν είναι καλά. Είμαι διαιτητής με ιδανικά και δεν τα μπορώ τα δανεικά. Εγώ θέλω πάντα να καλοπερνώ κι ό,τι μου προσφέρουνε δεκτό. Τα παίρνω με χάρη, έγινα μουλάρι για να κουβαλάω τα ευρώ. Τα παίρνω, τα παίρνω,
Λίγο σιγά. Πάρ' το λίγο δεξιά. Βάει χειρόφρενο. Δεν μου λένε, για να περάσεις το απέναντι πεζοδρόμιο, πόσο θα σου πάρει? Ήδη θα μου πάει, είσαι με καμιά εβδομάδα. Σιγά ρε, ποιος είσαι, ο Κεντέρης? Δε μου λέει, Λουκά. Ναι, Πετράν. Πού ήσουν σήμερα το πρωί? Πού να θυμάμαι, γιατί εσύ πού ήσουν, α? Εγώ έψαχνα να σε βρω. Άρα εκεί ήμουνα. Πού? Εκεί που έψαχνα να με βρεις, δίπλα. Σωστό. Και τώρα πού πάμε, από εδώ ή από εδώ? Όπου και να πάμε, κλειστοί θα είναι οι δρόμοι. Ψέματα. Εγώ για να κατέβω κέντρο, παίρνω δελτίο καιρού και δελτίο διαδηλώσεων. Τι μαθαίνεις, ποιοι κυκλοφοράνε σήμερα? Όποιοι και να κυκλοφοράνε, τα μούτρα τους θα σπάσουν. Γιατί, ε? Δεν βλέπεις, ρε, όλοι οι δρόμοι κουνιούνται. Πω, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει σταθερό της κυρίας σε αυτή την πόλη. Πάω να φύγω. Κάτσε, Πετράν, πού πας τώρα? Που δεν θα πάω, σπίτι σου πάω. Δεν πάμε καλύτερα στο δικό σου, γιατί εγώ δεν έχω. Γιατί εγώ έχω. Τι το έκανες στο σπίτι, ε, Πετράν? Το πούλησα και το πια. Γιατί πίνεις, ρε? Πίνω για να ξεχάσω. Να ξεχάσεις τι? Δεν θυμάμαι. Α, αλλά θυμήθηκα ένα ανέκδοτο, να σου το πω. Ρίχτω. Ήτανε δύο ωραία εγκόμενε εκλαρίσεις. Τα πηγαίνανε για μπάνιο, πήραν τα σχετικά, πήραν και μια μπάλα, μπολ στα αγγλικά. Λέει μία στην άλλη, θα μιλάμε αγγλικά για να μας πάρουν για ξένες. Φωνάζει λοιπόν, Κάθριν, give me the ball. Και η Κάθριν, ποιο, αυτό με τους κεφτέδες? Θα με πνίξει. Ρε εσύ, τι κάνουν δύο ξανθέσσερα χωράφι? Τι κάνει? Τις καλλιεργημένες. Τα ωραιότερα ανέκδοτα τα λέμε εγώ και ο Αρχιεπίσκοπος. Προχθές με καλέσανε στην τηλεόραση ένα παράθυρο και με ρωτήσαν τι γνώμη έχετε για το Χριστόδουλο. Λέω, Άγιος άνθρωπος, είμαι θαυμαστής του. Και με πλακώσαν στο ξύλο. Γιατί, ρε? Γιατί αυτοί εννοούσαν τον άλλο Χριστόδουλο. Ποιος ξέρει? Αυτό το Χριστόδουλο που είχε μαγαζί, εργαστήριο και φτιάχνε μουσικά όργανα. Τι όργανα φτιάχνε τους? Κιθάρες και μπαζούκια. Α, έστω. Βέβαια, αυτό έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώνουνε τα στρατόπεδα απ' έξω γραφημόλων, λαβέ, που θα πει ελάτε πάρτε. Γιατί με τα θυμώνουνε? Προχθές πήγε ένας, πήρε ένα τάγκς. Τι θα το κάνει, ρε? Το χόσπιτο για το καλοκαίρι. Άκου να δεις. Άσε το άλλο φασούλι που βγήκε. Ο Έλα και η Στάζη. Το πρωί συλλάβανε τον υδραυλικό της γειτονιάς. Γιατί? Γιατί βγήκε μια γειτόνισσα και του φώναζε, έλα, Στάζη! Έλα, Στάζη, Στάζη! Τι λέει? Ορμή ξαναδεί ο κουκουλοφόρη κρατική και τους μαγκώσε. Πω, πω, πω. Ίνος Ροζέ Ξηρός. Ευτυχώς πρέπει το λένε Σάβα, γιατί μας κλείνανε μέσα. Το λέει, ρε, καμουφλαρισμένα. Ίνος Ροζέ Ξηρός από Σταφύλη Σαββατιανό. Όχι, περιοχής Σικουρίου. Δεν το πιστεύω. Ημερομηνία εμφιαλώσεως 17 ενδεκάτου. Όπως ήτουσε.
ημερομηνία λήξεως όταν και λαϊδίσει ο κορυδαλός. Έτσι ωραία περνάμε εμείς οι δύο. Αλλά καμιά φορά με πιάνει ένας φόβος. Μα ένας φόβος. Τι φόβος, παιδιά? Σκέψου, λέει, να κερδίσουμε στο λότο 2 δις. Να γίνει κανένας πόλεμος και τα χάσουμε όλα. Μακριά από μας αυτό το κακό, ρε. Αν και μας λείπουν μερικές ανέσεις. Να σου πω, παίζουμε κανένα καζίνο. Άπαπα. Γιατί? Τόσα χρόνια παίζει, το εκτίμησε κανένας? Πώς θα το εκτιμήσει? Να μου βγάλουν μια σύνταξη τιμητική, κάτι. Σωστά. Ανταυτού. Ανταυτού, ε. Πάμε να παίξουμε στο Σπύρο Παπαδό που είναι ο εκατομμυρίουχος. Θα μαζευτούνε. Ναι. Γιατί, ρε, οι άλλοι πιο έξυπνοι από εμάς. Σωστά. Προχθές ήταν ένας μαλάκας, δεν ήξερε πού είναι ο Σικουάνος. Έλα, ρε. Πού είναι ο Σικουάνος, παιδιά? Δεν ξέρω. Έλειπα σε αυτό το μάθημα. Σικουάνας, Σικουάνας. Από πού λέει να πήρε το όνομα? Ήταν ένα ποτάμι και στις όχθες του καθόταν μια ωραία κοπέλα που λέγανε Άννα. Περίμενε τον καλό της με τις μέρες, τις εβδομάδες. Πήγαινε ο μπαμπάς της που σημειωτέωνε το κι αυτό σε κλαρίσεις και την παρακαλούσε. Σικουάνα, Σικουάνα, και βγάλε το ποτάμι, Σικουάνα. Άκου να δεις, ε. Πού τα έμαθες αυτά εσύ, ρε παιδιά? Που δεν είναι μαλακίες, λέω. Τώρα, γιατί κλαις? Γιατί αυτή η ερωτική ιστορία μου θύμισε τη γυναίκα μου που την έπιασα με άλλον. Δεν ήταν άλλος, με μένα την έπιασες. Με σένα σίγουρα, να μην ανησυχώ. Δεν έχεις ακούσει που λένε η κακιά στιγμή? Αυτό ήταν. Μα δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε με τον καλύτερο μου φίλο. Πουτάνες, παιδί μου, δεν έχουν ιερό και όσιο. Και θέλει να τις δώσω και διατροφή. Διατροφή να τις δώσει. Γιατί? Γιατί μισή θα τη δώσει σε μένα. Και εγώ με ποιον θα τη φάω? Με ποιον? Με σένα, το φιλαράκι μου, ε. Οπότε πάλι σε εσένα θα γυρίσει η διατροφή. Εσύ, ρε, είσαι φίλο, ρε. Δεν σ' αγαπάω, γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε. Είσαι πολύ. Τι γνώμη έχεις για το σεξ? Την καλύτερη. Όταν ήμουν νεαρούλης, δεν είχα αφήσει στη γειτονιά θηλυκιά γάτα. Και μετά? Μετά αποφάσισα και πήγα και με γυναίκα. Τι λέει γάτε? Τώρα εσύ μου τη βάρεσαι, θα το ξέρεις. Θα πάρω τη σκύλα να σας τα πω. Γιατί δεν πεις σκύλα και δεν λες την ίδια? Σκύλα λέω τη γυναίκα μου, ρε. Κατάλαβα, αλλά 5 ώρα το πρωί πάει τηλέφωνο. Γιατί θα τη σεβαστώ. Ξεσμένη την έχω. Μωρή σκύλα! Ποιο να πάτησες, μωρή? Το Μπετράν. Με τον Λουκά παίρνεις τον καλύτερο μου φίλο? Με τον Λουκά, μωρή, πες τον καλύτερο μου φίλο. Δεν θα σε πετύχω πουθενά. Θα σου ξεριζώσω τις τρίχες από τις μασχάλες. Ρώτα γιατί τις ξυρίζει. Ρώτα, λέει, μωρή, γιατί δεν τις ξυρίζει? Άι στο διάολο, Φακλάνα. Άι στο διάολο. Πώς την είπες? Φακλάνα. Φακλάνα. Τι σου είπε? Τίποτα, δεν ήταν εκεί. Πάμε τώρα να σε κεράσω ένα καλό κρασί. Αν με καταδικάσουνε ξεμέθιστο να ζήσω, μια μπανιέρα τσίπουρο θα πιω να αυτοκτονήσω. Γιατί με ένα δίκυλο μπορείς να χαλαρώσεις. Το πρόβλημα είναι κάπου αλλού, να έχεις να το πληρώσεις. Και χρέος το σε μένα.
Άντε κατεβάζω, κατεβάζω. Άντε κι απ' το κιώμα του μπανιάζω. Άντε κατεβάζω, κατεβάζω. Άντε κι απ' το κιώμα του μπανιάζω. Καλύτερα μια ώρα λιώμα το κρασί παρά 40 χρόνια ξεμέθει στη ζωή. Καλύτερα μια ώρα λιώμα το κρασί παρά 40 χρόνια ξεμέθει στη ζωή. Μαργαρίτα. Είμαι ιστορικός κοινωνιολόγος, κάτι μεταξύ Κώστα Πρέκα, Τζένης Χιλουδάκη και Κακαουνάκη. Σήμερα θα μάθουμε τραγουδάκια, ποιηματάκια, όπως θέλουμε ένα μικρό παιδάκι καθαρώσαν το παπάκι. Θα σας μάθω και τον εθνικό μας ύμνο της 4ης Αυγούστου. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει η πατέρα. Μην κοροϊδεύετε, μη σας πάρει ο διάολος τον πατέρα. Καλά σας λέω, πάνε καλώς σκατόπαιδα. Μη γίνετε! Ρέτε! Κοροϊδεύετε. Βέβαια, ο κύριος πάνε καλώς το παράκανε. Απεκάλεσε τους δασκαλούς άπλητους, όχι και άπλητοι, εγώ κάθε μέρα λούζομαι με σαμπουάν γαμμά. Τι είπες Ιωάννου, ποιος με γκαμάει? Ο πατέρας σου. Μη γελάτε, ζώα. Μαρία, πάρ' το χέρι σου από το πούτι του Γιάννη. Κώστα, πάρ' το χέρι σου από το πούλι του Βαγγέλη. Μη γελάτε! Ζώα! Που δεν ξέρετε την τύφλα σας. Που στο διαγώνισμα της ιστορίας γράψατε ότι στο λάβαρο που ύψωσε ο παλαιόν πατρός Γερμανός εγγραφέ απάνω, ο Γερμανός σας συνδέει με την τεχνολογία. Και στο ερώτημα ποια είναι η προσφορά του Σοκράτη στον πολιτισμό, εσείς γράψατε ότι η προσφορά του Σοκράτη είναι ότι κράτησε τον Τζοβάνι για πάντα στο λιμάνι. Γελάτε, ζώα. Και στο άλλο ερώτημα, ποια είναι τα σπουδαιότερα έργα του Πλούταρχου. Τι γράψατε, γράψατε ότι είναι το «Αχ, κορίτσι μου», «Τι σταυρό κουβολάω, φυσάω βοριά στο σπασμένο μου το τζάμι». Ζώα. Διαβάσατε την εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας του κ. Ευθυμίου, να μην καίτε τα βιβλία σας. Να μην καίτε τα βιβλία στο τέλος του χρόνου. Στην αρχή να τα καίτε. Και σταματήστε να βνανίζεστε. Σταματήστε να βνανίζεστε. Το είπε και ο Χριστόδουλος. Ο αυνανισμός είναι σκέτη μαλακία. Αμαρτία. Αμαρτία είναι και οι προγαμιαίες σχέσεις. Να διαφυλάξετε την παρθενία σας. Μπορείτε. Εγώ πώς μπόρεσα και παρέμεινα παρθένα. Τι γελάς, κυρά μου! Πραγματική παρθένα! Όχι από μπροστά παρθένα και από πίσω μπαίνουν τρένα! Γιατί εγώ μεγάλωσα σε σπίτι με αρχές! Ο πατέρας μου ήταν βασανιστής του ΕΑΤΕΣΑ! Στην Εθνοσωτήριο Κυβέρνηση της 7ης 21ης Απριλίου! Χάρη στον πατέρα μου βγήκα σωστός άνθρωπος στην κοινωνία! Ανοίχτε τα μάτια σας! Πώς με είπατε? Ακροδεξιά και ναζί. Τιμή μου και καμάρι μου. Σένα σε ξέρω, ο πατέρας σου είναι κουμούνα. Είμαι βούλγαρε. Ανοίχτε τα μάτια σας! Η πατρίς κινδυνεύει. Κινδυνεύουν τα αρχαία μας σύμβολα. Είδατε πως κατάντησαν το Φίβο και την Αθηνά. Σαν τους αδερφούς Κατσάμπα με βατραχοπέδινα. Από Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών κατατίσαμε Ελλάς Ελλήνων Μωαμεθωνών. Γεμίσαμε από Αραπάδες, Ινδούς, Πακιστανούς, Αλβανούς. Που μπαίνουν οι Αλβανοί.
μπαίνουν στα σπίτια μας και βιάζουν τις Ελληνίδες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εμένα γιατί δεν με βιάζουν? Ελληνίδα δεν είμαι κι εγώ! Μην γελάτε. Σκασμός. Για αυτούς τους κομμουνιστές δεν μπορώ. Δεν μπορώ τους κομμουνιστές καθόλου, μου το δίνουν. Τον έρθουμε στα πράγματα στη Μακρόνισσο θα το στείλουμε πάλι. Με πρώτη την αρχηγό τους, την Παπαρίγα, αυτό το πατομπούκαλο. Το ξόγαμο του Στάλιν. Αυτή να μένει στο σπίτι του λαού και ο βασιλεύς μας, ο Κωνσταντίνος, να μένει στο Νίκη. Και να αναγκάζεται να παίρνει από τη Δανία δανεικά για να ζήσει. Ο βασιλεύς μας ο Κωνσταντίνος. Ποιος τον είπε μαλάκα? Δεν είναι μαλάκας, φαίνεται ότι είναι. Αν ήταν μαλάκας δεν θα ζητούσε 160 δις. Σιγά τα λεφτά, 160 δις. Να ζήσει κι αυτός όπως όλοι οι απλοί και φτωχοί Έλληνες. Ανοίχτε τα μάτια σας. Βρισκόμαστε σε κρίση. Και εγώ βρίσκομαι σε κρίση. Εμπρός παιδιά, όχι. Να επιβάλλουμε τη νέα τάξη. Όλοι μαζί. Η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά απλώνεται παντού. Σε όλη την Ευρώπη σαν χολέρα. Και γλωσσάει το αυγό του φιδιού. Ο συναγωνιστής Λεπέν ανεβαίνει συνέχεια. Ο Μπερλουσκόνη καλάκρατη. Φούτσα Ιταλία! Ζήτω η ναζιστική Γερμανία! Ζήτω Χίτλερ! Ζήτω Χάιλ! Ich bin ein Deutscher, ein Berliner sein! Ich bin ein Schwul! Ich bin Fröstern sein! Das ist... Ich bin... Δάγκωσα τη γλώσσα μου. Είδατε με τους μαλακίες που λέω. Κάτσε να τελειώσω το χείλιο. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin deutscher Führer. Εμπρός παιδιά, θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ζήτω η 4η Αυγούστου! Ζήτω 21η Απριλίου! Ζήτω 21η Ιουλίου! Είναι τα γενέθλια μου! Όλα ρία, όλα ρά, χαίρετο ναζιστικά, σαν τη Λιλή Μορνέ. Όλα ρία, όλα ρά, όσα ρόνε αγαπά, δε θέλει κι ο Λεπέ. Εμπρός, εμπρός παιδιά, στροφή στα δεξιά, Χάιλ Χίτλερ, γεια, 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 γεια! Α, πολύ ωραία είναι. Μπράβο, Φιλινάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία. Η Έλα Μίτσου. Η Έλα ωραία. Στη Βιράντα να δούμε στην καινούργια μας τηλεόραση τον Εκαντόιν Τσόνι την κασέτα που πήρε από το βίντεο κλαμπ, μα θες. Κιτσού! Έλα δούμε ντοκιμαντέρια για καλλιέργειες και μπουστάνια η κυπουρική μέσα στο σπίτι. Κιτσού, λέω! Ωμορέ! Ρουχαλίζει κίτσου σου τώρα μαζί με το δικό μου το Μίτσο. Ή κλαπακιάσανε του αρνάκι, ή φάγανε και από 10 σουκουλατίνες. Πάρ' τους τα βλακά του. Φάγανε τους κόσμου, τώρα τους έπιε συνάρχη. Ρε κίτσου, έλα δεις πως θα μου φτιάξει τη σέρα. Τα φυτά εσωτερικού χώρου. Ει! Άστος μωρί, θα δούμε την κασέτα μόνες μας. Πώς μου αρέσει να βλέπω λουλούδια και παρτέρια μορσίβα γυλιό. Μεγάλο πράγμα η ανθουκουμία. Επιστήμη είναι, α, αυτό πρέπει να το πούμε, δι. Μορσή, τι τούτο που κουνιέται? Κάκτους είναι. Σαν κάκτους μοιάζει.
Μπα, καμπανούλα δείχνεις του κοντινό. Όχι μωρέ αυτό. Ή μάλλον με βιγκόνια. Όχι μωρέ. Μουρσί. Τι είναι αυτό. Δεν είναι βιγκόνια. Τι είναι. Μοιάζει με το πουλί του Μίτσου. Όχι. Ίδιο του πολυτρίχ του Κίτσου. Να κοίτα φραγκώσικά τα μαραμένα. Να. Μουρσί, λάθος κασέτα μη δώσανε. Αν το κουμίαζε, τσατσόντα μη στείλανε. Του κλείνω. Όχι, μωρή, άστου. Τι αν το κουμία, τι σιξουκουμία. Άστου να δούμε να μορφωθούμε λιγάκι, μωρή. Άιντε, μωρή, δεν πάμε. Δεν έχω ξαναδεί τσόντα. Όχι, όχι, μανούλα μου. Μωρή, μανούλα. Σιχαρέμι γίνεται στην Αραβία. Έχει υπόθεση, αυτό πρέπει να του πούμε. Να κι ο ημίρης του Κουβέιτ. Ωρε, ντυρέκι, δυο μέτρα. Ανοίγει την κελεμπία, μωρή. Πω πω ένα χρυσάνθι μου. Αυτό είναι φυτό. Όχι του Κίτσου που το έφαγε η Μιλίγκρα. Αμ του Μίτσου μου που του το έφαγε δάκους. Νανά, έρχεται η Χανούμη. Ναι. Του χουρεύει. Ναι. Γδίνει τη. Αραπίνα είναι. Αραπίνης, μαύρη σιρουτιάρης. Μουρσί, τι του κάνει τώρα, σκαρφαλώνει πάνω του. Τι πήρε κουκλάδα του κάνει. Μούρισι γίνεται και έτσι. Ανεμιστήρα του. Δεν το ξέρω. Ξύπνα ρε Μίτσο, έλα να ανοίξει τα στραβά. Έλα ρε Κίτσου να μορφωθείς ρε άσχετε. Πω πως έξι κόλπα και νέα τεχνολογία. Έλα ρε Κίτσου να δεις που κάθε κινητό θέλει το Γερμανό. Του θέλει, του θέλει. Κοίτα μωρή τη ρουφιάνα λάστιχου, σκέτου λάστιχου είναι. Πώς τα κάνω αυτά. Του είπε χοδέμωριν τώρα και του γύρισε η κουμπρισερή. Σιγά μωρή λυσιάρα. Έχουμε και καρδιά, μουρσί. Απαπα, τα χυπαλμία με πιαζί. Τι του κάνει, μωρή του εμίρ, του κακομύρη. Γιατί σκύβει, γιατί σκύβει. Όχι, πάει το χρυσάνθι μου. Του το χάψε. Σιγά, μωρή, θα το ξηράνεις το φυτό. Να ξύπνα, ρε Μίτσου, και έλα να μη δροσίσεις. Τώρα βρήκες να φας από 10 σουκουλατίνες, πα να θυμάσαι. Έλα, ρε Κίτσου, να δεις εδώ ένα ζαρζαβατικό θεόρατο. Όχι, που μου καμαρώνεις την πάμια. Την κατεψυγμένη του Μπαρμπαστάθ, νο. Ξύπνα ρε Μίτσου, λέω. Μουρή. Α, μουρή. Μουρή, μάνα με, ελά. Μουρή. Ας είμαι τώρα, βλέπω τσόντα. Μουρή. Ελά, ας είμαι τώρα. Μουρή. Ας είμαι τώρα. Ο Κίτσος αγκαλιάζει και φυλάει το Μίτσο. Παναγία μου. Και εμείς περιμένουμε να φάμε πίτσο. Να.
και κύριοι, είναι το να η ευκαιρία. Υποδεχτείτε την επιτροπή μας. Βλάσης Μπουγάτσος. Λία Βρύση. Και ο Ιάσονας Σαρανταφυλλίδης. Παρουσιάζει η Εύα Κανονίδου. Γεια σας και απόψε από την εκπομπή που στόχο έχει να αναδείξει νέα ταλέντα στο θέατρο, στη μουσική και στο χορό. Καινούργια πρόσωπα που θα συζητηθούν και... Τελείωνε κυρά μου. Και ξεκινάμε αμέσως με δύο δίδυμες αδερφές, τη Σάρα και τη Μάρα, που θα διαγωνιστούν στο τραγούδι. Παρακαλώ πολύ, Σάρα, Μάρα... Κουκουνάγα. Γεια σας. Γεια σας. Ώστε είστε αδερφούλες μανάρια μου, ε, και δίδυμες. Αυτή είναι δίδυμη, εγώ είμαι γόκερος. Δεν μου λέτε ξανθιές και άμυαλες και θέλετε να γίνετε τραγουδίστριες. Γιατί να μην γίνω όταν τραγουδάω σε την πολυκατοικία. Ναι, προσπαθούν όλοι να φύγουν για να γλιτώσουν. Μην την ακούτε, πάρεις που τραγουδάγα σε ένα μαγαζί, διώχναμε κόσμο. Στα λεπόστα, που είσαστε κλειστά. Είσαι ηλίθια και με ζηλεύεις. Άσε με. Γιατί σε ζηλεύει, μανάρι. Γιατί το χειμώνα που πονούσαν τα κουκαλάκια μου, όλοι μου λέγανε ότι είναι από το πολύ ταλέντο. Πώς φτάσατε μέχρι εδώ? Με λεωφορείο. Κάναμε και στάση για καφέ. Για την καριέρα σας μιλάω. Α, να σας πω, εγώ τα έχω με τον Αργύρι. Καλέ, καλέ δεν τα έχει αυτή, αυτός τα έχει και αυτή τα τρώει. Όλα ψέματα είσαι. Μην την ακούτε αυτή. Μ' άκουσε λοιπόν ο Αργύρης και αποφάσισε να με σπρώξει. Στον κρεμό. Από πού είναι η καταγωγή σας? Από τα καμένα βούρλα. Φαίνεται. Δεν τα κάψαμε εμείς. Τι θα μας τραγουδήσετε, μανάρια? Ένα ποτ μπουρί. Από σόμπα. Σας ακούμε. Υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Ούτε εσύ δεν αντέχεις τη φωνή σου, τη γαϊδουρινή. Κανένα. Σύνολο τρία. Το τρία είναι άριστα. Όπως το πάρετε. Άριστα. Σκίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος διαγωνιζόμενος είναι ένα νέο παιδί που το αίμα του βράζει και θα διαγωνιστεί στη σύνθεση. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο κύριος Μίλτος Τρομάρας. Καλέ, τι είναι τούτο, σαν γαλοπούλα χριστουγεννιάτικη είναι. Τι είμαι, μωρή Λούγκρα, μη σε βιδώσω σαν ούπα. Βε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι ο Ιάσον Τριανταφυλλί. Κι εγώ είμαι το Χρυσόμαλωτούρας, ε. Ηρέμησε, μεγάλε, ηρέμησε και πες μας γιατί ήρθες εδώ. Ήρθα να φτύσω πάνω σας, φρίκουλες. Κάθαρμα. Με φωνάξατε στην εκπομπή σας να με ξεφθυλίσετε. Μα κύριε Τρομάρα! Τι είπες, μωρή? Ποιο βρίζει, ρε? Ποιον είπες, κύριο, έμεινα εγώ πάνω, ρε? Μαμά μου! Μεγάλε, το όνομα Τρομάρας είναι κανονικό ή ψευδόνυμο? Κανονικότατο είναι. Και γιατί Τρομάρας? Γιατί όταν γεννήθηκα, με είδε η μάνα μου και είπε... Τρομάρα εγώ. Και μου έμεινε. Τι θα μας τραγουδήσεις? Συγκρότημα! Έχεις και συγκρότημα? Ναι, από μεζονέτες, πειράζει. Ας πω ένα τραγουδάκι που έσκησε στο Eurovision, βγήκε τρίτο να μου. Ε, όχι και τρίτο. Τρίτο, ρε. Από το τέλος. Πάμε, μαέστρο. Hey, 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 για να μην σας κάνω
έξω, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, αριστούργημα και δικό αυτό. Στην βαθμολογία μας τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. 10. Κι εγώ 10. Εγώ 20. Σύνολο 40. 40 να είναι οι εκπομπές σας, ρε φρίκουλες. Μας λέεις κιόλας. Το κινητό σου, ρε. Α, όχι, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Λεωνίδα, εσύ. Τι, θα βρεθούμε απόψε. Καλά, εντάξει, μη φωνάζεις. Κλείσε, μη χαρέ μονάδες. Άντε, για έρχομαι, για. Βγες τα τσακίδια, μωρή, κουφαλογραβιέρα. Τι είπες, μωρή, αμαρτωλή της Φωκίωνος Νέγρη. Καλέ, τίποτα είπα στην ευχή του Θεού. Προς τα μέρη. Να πω το στενό δεξιά. Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε επίσης με ένα νέο παιδί που θα διαγωνιστεί στο στίχο και στο τραγούδι. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο κύριος Γιάννης Παπαρούγας. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά την παραπάνω ρούχα συνάντησε ένα απόγευμα τον Γιάννη Παπαρούγα. Άσε με ρε μάνα να διαγωνιστώ. Έλα Γιαννάκη με ένα καμάρι μου ένα το τελευταίο. Δεν θέλω ρε μάνα. Σε κάθε κεφτέ έχεις βάλει μισό κιλό σκόρδο. Ούτε Δράκουλας να ήμουν. Για να μην σε πλησιάζουν οι γυναίκες, αγόρι μου, και μ' αφήσεις. Πλησιάστε, κύριε Παπαρούγα. Μάλιστα, να πλησιάσω. Εδώ καλά είμαι, μωρό μου. Από εδώ, ναι, αγάπη μου. Γιαννάκη! Φύγε αμέσως από εκεί! Μανά! Άμα φάω το κεφτέ, άμα αφήσει, θα την πηδήξω. Αυτά δεν τα ξεχάσεις! Γιατί ρε μάνα, αφού μου πες άμα φτάσω 45 χρονών θα με αφήσεις να πάμε γυναίκα. Τι να την κάνεις μάτια μου γλυκά τη γυναίκα, ότι είναι να κάνεις το κάνεις και μόνο σου βρε, τη ντουαδέτα. Με τι ασχολείσαι, μπούλι. Μόλις σας το πει η μαμά μου. Ώστε γράφετε στίχους, κύριε Παπαρούγα. Μάλιστα, το βράδυ όταν έχει φεγγάρι. Δεν μου λες νεαρέ μου, σε πνέει το φεγγάρι. Όχι, μας έχουν κόψει το ρέμα και βγαίνω έξω. Και τι στίχους γράφεις, Μπούλη? Ερωτικό. Για πες ένα. Μάλιστα, να σας πω. Στο λιβάδι ξεχασμένος, ένας γάιδαρος βοσκούσε. Τίποτα άλλο δεν ζητούσε. Ο καημένος. Ο καημένος. Εσκίζες! Ναι, το σόβρακο. Αυτό το στίχο για το γάιδαρο, από πού το εμπνεύστηκες? Από τον πατέρα μου. Αχ, μας άφησες στους πέντε δρόμους. Πέντε ήτανε. Ένα τον έβλεπα εγώ. Για να ακούσουμε, γλυκέ μου, τι γράφεις. Θέτε κι άλλο. Άλλο ένα. Μάλιστα. Ο Σωτηράκης έλεγε... Μα να κατουργέμαι. Έλα, εδώ είναι το τάπερ, βγάλ' το πουλάκι σου, μην έπαιξε. Μάνα, για εξέταση ούρων θα πάω. Ο Σωτηράκης έλεγε, έχω καλά σικά, πάρε σικά ανά, πάρε σικά ελί, πάρε σικά ελί. Να φάω κι εγώ ένα σίκο. Η μαμά η σικιά δεν τρώει τα παιδιά της. Συνέχισε, Μπούλη. Δεν έχει άλλο, ξεπουλήσαμε, αύριο πουλάμε γάμπρο. Γάμπρο. Πες μας ένα τραγουδάκι. Μάλιστα, να σας πω. Πόσο μου λείπει ένα καλό παγωτάκι, όμως τα παγωτάκια θέλουν και φραγκάκια. Δεν έχω μία κι άλλο δεν αντέχω, θέλω ένα γονάκι, μόνο ένα γονάκι. Που να σε βρω, δροσερό παγωτό, που να σε βρω και έχεις 2 ευρώ. Μου λείπεις με μανία, θα κάνω μια ληστεία. Βούλη, φοβερός. 10. Καλή προσπάθεια, 8. Κακή προσπάθεια, 2. Σύνολο 20. Ναι, μωρό μου. Ορίστε. Σε ρίξω κάτω. Και μετά. Μα σε ρίξω κάτω. Και μετά. Θα σε σηκώσω. Ένα χειροκρότημα για τον Βούλη και τη μαμά. Έλα, τετραπερατό μου, έλα από εδώ. Τι, μάνα, αφού μου έχεις πει ότι...
Το μάτι της μας έφαε. Ρε μάνα, άμα τη ρίξω κάτι, τι κάνω. Είσαι μικρός, δεν κάνει να μάθεις ακόμη. Τι μικρός, ρε μάνα, άμα καθίσω έτσι, τα μυρμήγκια να βγαίνουν στο πουλάκι μου. Ο επόμενος κύριος θα διαγωνιστεί στο χορό. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο κύριος Ντίνος Χορευταρέλης. Καλώς τη Μαρκό Φοντέιν. Κοκκέιν και φαίνεσαι. Γεια σας κύριε Κατσάρα μου. Ο Βλάσης είμαι. Η δεσπνήσινη Ροζίτα Σόκου. Η Λία Βρύση είμαι. Η Ροζίτα Σόκου ήταν στο Παλιώνα η ευκαιρία. Για πες μας γλυκέ μου, από πότε χορεύεις? Από προχθές. Ενώ πόσα χρόνια χορεύεις? Από αντίπροχθές. Είμαι πρόσφατος στη δουλειά. Καταπληκτικό. Και θες να γίνεις χορευτής? Ο χορός είναι μέσα στο αίμα μου. Από τους γονείς σου είναι στο αίμα σου? Από εθελοντή αιμοδότη χορευτή. Πώς και δεν έχεις χορέψει ποτέ ως τώρα? Είχα δουλειές. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χορευτής? Ο Λευτέρης Πανταζής. Μα ο Λευτέρης Πανταζής είναι τραγουδιστής. Νομίζει. Για μίλησέ μας για τα όνειρά σου. Για τα όνειρά μου? Ναι. Εχθές το βράδυ είδα στον ύπνο μου την Άννα Παναγιωταρέα, καβάλα με τον Τέρενς Κουίκ και ο βαρεμένος σε έπαιρνε μάτι. Άλλο εννοώ, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων και εγώ άλλο εννοώ. Περιμένουμε να δούμε τι μας έχεις ετοιμάσει. Σας έχω ετοιμάσει ένα χορευτικό σόλο που το δουλεύω εδώ και 6 χρόνια. 6 χρόνια, πολύς χρόνος. Έλειπα και 3 μέρες διακοπές. Έχω ρίξει πολύ σκληρή δουλειά. Να το δούμε, τι θα μας χορέψεις? Θα χορέψω ένα χορευτικό που έχω χορέψει σε πάγο. Ποιο πάγο? Στον Άριο Πάγο. Τον παλέτο μου να του Μπολσόη. Δεν μου λες, οι χορεύτριές σου είναι χωσίδες? Όχι, ροσοπόντιες. Παρακαλώ να περάσει πάρα αυτά τον παλέτο μου. Μουσική έτοιμη. Πάμε. 5, 6, 7, 8. Αχ, το βρήκα πολύ πρωτότυπο, 9. 0. 0. Δηλαδή 900. Αν δεν το καταλάβατε, μπορώ να το ξανακάνω. Αλλά με εξαλούν οι κινήσεις σωματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε φύγε από εδώ, βρε μουδραδό κόφινο. Το πας λαού για το τέστη Παπα-Νικολάου. Με τα σκάλια στη μούρη. Άντε φύγε από εδώ, την κατάχα μου να έχεις κάθαρμα. Ο επόμενος κύριος θα διαγωνιστεί στο τραγούδι. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο κύριος Μπάμπης Μπιντές. Παλιό είναι από εσά πόρτη. Σπέρα. Σπέρα, δεν μου λες Μπιντέ. Μπάμπης Μπιντέ με φωνάζουν οι κολλητοί μου, λόγω επαγγέλματος, καθότι υδραυλικός. Μάλιστα. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το τραγούδι? Είπα να γίνω λαϊκός φάρδος να τα οικονομήσω. Η δουλειά πάει κατά διαόλου. Από τότε που βγάλανε και εκείνο το βιβλίο, κάντο μόνος, όλοι μόνοι τους το κάνουν. Τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά που σκοπεύουν να ασχοληθούν με το τραγούδι? Να μην ασχοληθούν. Τώρα θα ασχοληθεί ο Μπάμπης. Αχ, κύριε Μπάμπη,
Τι θα μας τραγουδήσετε? Ιησούς Χριστός Νικάη. Κεραυνοβόλος Αίρος. Άμορη Παξιμάδο. Να υπησέλθει το μπαλέ. Γκέλμπουρντα γκέρλς. Ρέντες. Πάμε. Δεν έχω περιθώρια, στενέψανε τα όρια. Με άφησες και τώρα τα έχω παίξει. Με έπλαινες, με τάιζες, το σπίτι μας καθάριζες. Μα τώρα θα του στο μόνο αν βρέξει. Σου δίνω πίσω, σου δίνω πίσω την γραβάτα που μου χάρισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω το αμάξι και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε βουλώσει η λεκάνη όταν σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για τη βανιέρα να μιλάμε. Καλά, είμαι και ο πρώτος, δεν το συζητώ. Και δεν χρειάζεται να με αριθμίσετε. Εγώ ήρθα εδώ για να με δει στο γυαλί ο γυναικείος πληθυσμός. Όποια με πάρει έκανε την τύχη της. Ξέρεις τι οικογενειάρχης θα γύρω εγώ. Αλφα. Ξέρεις τι παιδί είμαι εγώ. Τι τσιμάνι. Ρε εγώ είμαι σπίτι φυλακή, φυλακή σπίτι. Φιλούνια. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θέατρο. Ο κύριος Μάνος Μινωτάκης θα διαγωνιστεί στην υποκριτική. Παρακαλώ πολύ. Μάνος Μινωτάκης. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Εδώ είναι που δίνουν ευκαιρίες. Ήρθα να αρπάξω μία. Πού είναι η επιτροπή? Από εκεί αριστερά σας. Πίσω μου την είχα, ναι. Χαίρετε. Γεια σου Μάνο, έχεις τελειώσει καμιά σχολή? Ναι, ναι, σχολή βατραχανθρώπων. Τα δόντια σου γιατί δεν τα φτιάχνεις, είσαι καλλιτέχνης. Μα με τα δόντια μου βγάζω το ψωμί μου. Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε μπαρ, ανοίγω μπύρες. Αμαλάκι και γκαζόζα. Κύριε Μάνο, από πότε παίζεις θέατρο? Μα δεν νομίζω, ναι. Από το δημοτικό σχολείο, κύριε. Πάντοτε μου άρεσε η αρχαία τραγωδία. Αφού οι συμμαθητές μου με φωνάζανε ο κλητεμουνίστρας. Στο σχολείο ήσουν καλός μαθητής? Ο πρώτος, όλοι οι καθηγητές μου βάζανε άριστα. Σε ποιο σχολείο πήγε? Στου πατέρα μου, είχε δικό του σχολείο. Δεν μου λες, συμμετείχες ποτέ σε καμία παράσταση? Ναι, ναι, θυμάμαι, ναι. Κάποτε είχα κατεβάσει μια παράσταση. Θες να πεις ότι είχες ανεβάσει μια παράσταση? Όχι, την κατέβασα, το θέατρο ήταν υπόγειο. Τι νιώθεις όταν παίζεις αρχαία τραγωδία? Στην αρχή κάποιες καούρες, αλλά μετά συνέρχομαι αμέσως. Και τι θα μας παίξεις? Θα σας παίξω... Ιδίπουστα τύρανα. Ιδίπουστα? Ιδίπους στα τύρανα. Μα ο Ιδίπους ήταν στη Θήβα. Τι δουλειά έχει στα τύρανα? Και οι Αλβανοί είναι στα τύρανα. Τι δουλειά έχουν εδώ, ε? Ένα καφεδάκι γρήγορα. Λοιπόν, τώρα θα σας παίξω τη σκηνή που ο Ιδίποδας βγάζει τα μάτια του. Γιατί βγάζει τα μάτια του? Γιατί είδε το εκαθαριστικό της εφορίας. Παίχτω. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Γύφτη μου κλέψαν το χαλί που είχα τυλίξει μέσα την πεθερά μου την μπαμπέσα. Ε, για μόλα, ε, για λέσα, ρίχτε τη στη λίμνη μέσα. Κι ύστερα ακολουθεί ο χορός. Ο αρχαϊκός. Τόσα χρόνια που περάσανε, αρχαϊκός είναι, βέβαια. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's a bad bad song. Join me home, we'll have some fun. Around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Don't
Απαγάδεκτος! Να έρθει μέσα στο κιουγιτάς να το πεταξεί έξω! Πού είναι ο σεκιουριτάς? Μαμά! Ο Σβάτζενέγκερ σε σπέρμα! Μάνο! Πέρασε έξω, βρε! Καλέ! Το σικαλάκι του κουταλιού δικό σας είναι! Βολιασμένο! Άντε και σανότερα! Άντε να βγάλεις και τζάμερα τώρα, άντε! Άντε, έλα, πάμε! Ο τελευταίος μας κύριος θα διαγωνιστεί στο τραγούδι. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο κύριος Ανδρέας του Λούμπας. Ο κύριος του Λούμπας, Μπράβο! Ωραίο όνομα! Δεν μου λέτε κύριε του Λούμπα. Το του Λούμπας είναι το πραγματικό σας όνομα ή το καλλιτεχνικό? Το καλλιτεχνικό μου. Και το πραγματικό σας? Κανταΐφης. Πάρει καλά που δεν σας λένε Ραβανί. Τι θα μας τραγουδήσετε κύριε του Λούμπα? Θα σας τραγουδήσω αποσπάσματα από κλασικά τραγούδια. Έχετε σπουδάσει κλασικό τραγούδι? Στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Βιέννη, στο Σάλτσπουργκ. Έχετε σπουδάσει σε όλα αυτά τα μέρη? Αυτά είναι τα μέρη που δεν έχω σπουδάσει. Για να σας ακούσουμε λοιπόν κύριε του Λούμπα.
βαθμολογία μας τώρα. Εγώ σου βάζω 10. Και εγώ 10. Εγώ βάζω 4. Γιατί μου βάζετε 4? Γιατί δεν μου άρεσες. Γιατί δεν σ' άρεσα, κορίτσι μου? Πώς με είπες? Κορίτσι μου. Εγώ σου βάζω 20. Με τον Χασάν,